Καλημέρα σας κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107,4, ακούτε Γιώργο Συρίγο. Μαζί μας ηχολήπτης ο Σωτήρης Δασκαλάκης και ένα τηλεφωνικό επιτελείο το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του σταθμού και θα συντονίσει τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματα τα οποία θέλετε να ακούσετε. 2-31-0-287 και 38 FM και ενώ 54-526, οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε και να μας γράψετε. Φυσικά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε από τώρα, ενώ γραμμές θα ανοίξουμε λίγο αργότερα. Μέχρι τότε κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε και νέα του ποδοσφαίρου και πολιτικά νέα. Θα μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο που μπορεί να μας πληροφορήσει πράγματα. Άκου το ήξερες αυτό, ότι αυτά τα stealth, τα F-35 που θα πάρουν οι Τούρκοι, πάμε να πάρουμε και εμείς τώρα τέτοια αεροπλάνα. Το κράνος που φοράνε οι πιλότοι, πόσα λεφτά κάνει ρε Σωτήρη? Πόσο το έχεις να κάνει? 150 χιλιάρικα, όχι, κάνει τρεις φορές παραπάνω, κάνει γύρω στις 450 χιλιάδες δολάρια το κράνος αυτό, το οποίο είναι συνδεδεμένο έτσι, σε παρέχει να έχεις και νυχτερινή όραση, να βλέπεις δηλαδή κανονικά μπροστά σου, σημαδεύει με τα μάτια, όπου κοιτάξεις θα πούμε το έχεις κάνει, το έχεις κάνει θερινό το μαγαζί, σκέπτεται για σένα, ενεργεί για σένα, όλα πλέον πηγαίνουν στη ρομποτική. Κάπου εκεί θα πάμε, δηλαδή σε λίγο καιρό εδώ που θα κάθεσαι και αυτά τα τσακαλάκια που βλέπεις, γιατί τώρα οι μάχες, Σωτήρη Δασκαλάκη, δεν θέλουν να βρίσκονται μέσα στα στενά οι στρατιώτες και να περιμένουν τους Πέρσες και να βγάλουν τα ξύφη. Τώρα ο πόλεμος γίνεται ηλεκτρονικά. Τακ-τουκ να πούμε εκεί πέρα, κάθε το πιτσιρικάς μέσα στο δωμάτιό του και τα έχει όλα μπροστά του. Πώς παίζει ένα τηλεπαιχνίδι. Και από εκεί και πέρα βλέπει ηλεκτρονικά το αεροπλάνο που έρχεται και βρίσκεται στα 50 χιλιόμετρα μακριά, το έχει συναδέψει, το σημαδέψει, το έχει στείλει αδιάβαστο. Και αυτός βρίσκεται στο έδαφος. Μη επανδρομένα λέγονται αυτά τα αεροπλάνα, τα οποία σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να κυκλοφορούν. Γι' αυτό οι Αμερικάνοι βγάζουν τα F-35 πλέον και αρχίζουν και τα κάνουν τάλιρα, γιατί αυτοί δεν δίνουν αεροπλάνα ίδια με τη δική τους τεχνολογία. Βγάζουν την καινούρια ράτσα αεροπλάνων, την καινούρια σειρά, και μετά αρχίζουν και πουλάνε την παλιά μέχρι να κάνουν την απόσβηση. Έτσι που λες γίνεται τώρα ο πόλεμος. Δεν γίνεται όπως γινόταν παλιά, άλλος εκείνος ο πόλεμος. Μένεται ο πόλεμος. Από όλες τις μεριές μένεται ο πόλεμος αυτή τη στιγμή. Φίλε, δεν έχεις συμμάχους καθόλου. Είσαι μόνος σου. Βρίσκεσαι σε μία πόλη που τα άλλα τα σωματεία δεν είναι φιλικά προς τα εσένα, και όχι μόνο δεν είναι φιλικά, έχουν μέσα τους και οργή. Σε κυνηγάνε περισσότερο από όσο θα σε κυνηγούσε μια ομάδα της Πελοποννήσου ή των νησιών. Η δε Αθήνα συσπυρωμένη παρακολουθεί άναυδη το μεγάλο καλπασμό που γίνεται από την ομάδα της πόλης μας και δεν μπορεί να τους ακολουθήσει. Και βγαίνει ο προπονητής ΣΑΚ και λέει, τι να κάνω ρε παιδιά. Πώς το λέγανε αυτό, να τον Σογλού που τελείωνε. Ο Ουζουνίδης, ναι. Έχω, λέει, φέτος θέλετε να με διώξετε. Έχω 2 βαθμούς παραπάνω από ό,τι είχε πέρσι η ΑΕΚ όταν πήρε το πρωτάθλημα. Ήταν Νοέμβριος, Δεκέμβριος, κάπου εκεί. Είμαι 2 βαθμούς παραπάνω από πέρσι. Μα δε χάνουνε. Και βγαίνει ο Ολυμπιακός και λέει, ρε παιδιά, έχω 20 αγώνες, 20 νίκες. Συνεχόμενος. Δεν μπορώ να τους φτάσω. Παίξαμε και εκεί πέρα μέσα, έφαγα την τριάρα μου, πήγαν στους 9 βαθμούς, άντε πιάσους. Δεν μπορούν να τους πιάσουν. Και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να επιδιώξετε.
φίλοι αυτής της ομάδος. Γιατί του χρόνου ο πόλεμος θα είναι λυσαλέος. Θα σηκωθούν αεροπλάνα, θα σηκωθούν πύραυλοι, θα ξεκινήσουν τάγκς. Από παντού θα έχετε πόλεμο. Και από τους τρεις της Αθήνας και από τη Θεσσαλονίκη θα έρθει και του χρόνου και ο Ηρακλής. Θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο πόλεμος. Τι πρέπει να γίνει εδώ? Ισχύ. Και επειδή η ισχύ εν τη ενώση δεν γίνεται, δεν θέλει κανείς να είναι μαζί σας, θα πάτε μόνοι σας. Μην σας νοιάζει που οι ομάδες δεν είναι φιλικά προσκύμερες προς τα εσάς. Να σας νοιάζει ότι ο κόσμος σας αγαπάει. Να σας νοιάζει ότι κάθε μέρα κάνετε καινούριο κόσμο. Και να ξέρετε κάτι, φίλοι του ΠΑΟΚ, που όταν ο πρόεδρός σας, μιλήσουμε και για τον πρόεδρο, έχουμε πράγματα να πούμε και για τον πρόεδρο. Όταν λοιπόν ο πρόεδρός σας σας φτιάξει και το γήπεδο, πλέον επειδή ήδη η ομάδα αρχίζει να αποκτάει θαυμαστές και φιλάθλους σε όλα τα Βαλκάνια, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει να γίνει η μεγάλη δύναμη των Βαλκανίων και σε μια τέτοια δύναμη θα εκτοξευθεί, κύριε Κώστα από τα Γιάννητσά και αγαπητέ μου κύριε Κάζη, που δεν μπορείτε να πάρετε χαμπάρι ότι για να πας στην Ευρώπη πρέπει να περάσεις από την Ελλάδα και ότι το πρώτο σου μέλημα είναι το, να πάρεις το πρωτάθλημα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, ώστε να καθιερωθείς στη συνείδηση ότι μάγκες χωρίς εμένα πίτα δεν γίνεται. Και ο καθένας θα παίρνει το κομμάτι που του αναλογεί πλέον. Δεν είμαι έξω από το κόλπο. Βρίσκομαι μέσα, το ελέγχω, και επειδή τώρα είμαι ο δυνατός, είμαι ο λεφτάς, κάνω το καινούργιο γήπεδο, έχω τον κόσμο μαζί μου, θα πάρω αυτά που με αναλογούνε. Και αν αύριο μεθαύριο έρθει κάποιος στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και πάρει μια ομάδα και επενδύσει σοβαρά και γίνει καλύτερος από μένα, καλός να ορίσει. Έτσι είναι το DNA των ΠΑΟΚΣΙΔΟΝ. Αν είσαι καλύτερος να κερδίσεις. Ακόμα μιλάτε για το χέρι του Βιερίνια. Δεν μπορείτε, το έχετε τύψει εσείς οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Το χέρι του Βιερίνια σας στήχωσε. Ένα χέρι όλο σε όλο το πρωτάθλημα. Έτσι είναι το DNA των ΠΑΟΚΣΙΔΟΝ. Για να μπορέσετε λοιπόν, κύριε Κάζη, να παίξεις στην Ευρώπη, θα πρέπει να κάνεις μια ομάδα δύο φορές καλύτερη από αυτή που έχεις σήμερα. Δέστε τι έπαθε πέρσι ΑΕΚ. 6 αγώνες, 0 βαθμοί. Τέρματα, 0-18. Έτσι θα βγεις στην Ευρώπη και εσύ ΠΑΟΚΣΙ. Θα ρίξεις τις δυνάμεις σου εκεί και εδώ θα φας το τρύπημα. Και του χρόνου τι θα κάνεις χωρίς Ευρώπη? Δεν λέω με τίποτα να γίνει αυτό που έγινε πέρσι. Δηλαδή να στρέψουμε ολοσχερός την προσοχή μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, να παραμελήσουμε και να υποβαθμίσουμε, διότι να ξέρετε ότι η άβρα του κόσμου περνάει στην ομάδα. Αν ο κόσμος είναι καθησυχασμένος και χαλαρός, αυτό περνάει και στην ομάδα. Αν ο κόσμος είναι τρελαμένος, με γυαλισμένο το μάτι και πάνω στο κάγκελο, μην ξεχνάτε το σύνθημα, πάω και τα μυαλά στα κάγκελα, μανάβεις. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Εάν είναι έτσι, τότε θα είναι έτσι και η ομάδα. Πέρσι πώς ήταν ο κόσμος? Θυμάστε τι λέγατε όλοι εσείς, που αντί να χλεβάζετε
Όταν κάποιοι φίλοι βγαίνουν και λένε τι έκανες ρε πέρσι, πρέπει να καθιερωθείς, λένε οι αγαθοί, στην Ευρώπη. Να καθιερωθώ στην Ευρώπη. Αλλά εγώ τι έλεγα πέρσι, δεν με νοιάζει η Ευρώπη. Μα παίζουμε λέμε κάτι απίθανες ομάδες, σας παίζουμε. Εγώ την Κυριακή έχω με τον Ολυμπιακό. Και εκεί θα ρίξω την προσοχή μου. Την Κυριακή έχω με τον Άρη, μες στο Χαριλάο, άντε παίρνε από εκεί μέσα. Βλέπετε φέρσε φέτος που πέρασε ο Ολυμπιακός, τυχαία. Ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον έπαιξε για καλή μπάλα εκεί. Τυχαία. Ας με ποιος θα περάσει του χρόνου. Εκεί είναι το δικό μου το θέμα. Και από την άλλη μεριά θα έχω μια ομάδα τέτοια ώστε να μπορώ να έχω αντοχές να παίξω και στην Ευρώπη. Για να έχω αντοχές να παίξω και στην Ευρώπη χρειάζομαι το λιγότερο 20 πρωτοκλασσά τους παίκτες. Από Βιερίνια, Μάτος και πάνω. Βιερίνια και ο Μάτος πρέπει να είναι το σκαλοπάτι. Το τελευταίο. Και από εκεί και πάνω πρέπει να έχεις άλλους 4-5. Εκείνο που θα πηδήξεις για να πιάσεις το επόμενο σκαλοπάτι. Δεν μπορείς με το πόδι μόνο. Για να ανέβεις και να μπεις εκεί και να έχεις ένα τυχερό στις αρχές που δεν είναι έτοιμες οι ομάδες και κάνεις καν αυτό και μήπως μπορέσεις και συνεχίσεις. Αλλά το πρώτο σου μέλημα είναι εδώ. Να καθαρίσεις την πουγάδα σου. Να εδραιωθείς. Και πάνω απ' όλα εφέτος ή μάλλον από φέτος και για μία πενταετία και ελπίζω και να υπάρχει και συνέχεια που έχεις την ευλογία να έχεις τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδος μαζεμένα στην ομάδα σου, να μπορέσεις σιγά σιγά να ενσωματώσεις και αυτό το ταλέντο, αυτό το νιάτο, αυτή την ομορφιά της Ελλάδος μέσα στην ομάδα και παίρνοντας κάποιους μετά από το τέλος της ομάδος αυτής που έχει αρχίσει να πλέει τα ολίσθια, διότι έχει γυρά, είναι γυρασμένη ομάδα ο ΠΑΟΚ, γυρασμένη ναι, αλλά με παίκτες οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες και τα δίνουν όλα και μπορούν ακόμα 1-2 χρόνια κάποιοι από αυτούς, παραδείγματος χάρη πεντάδα σου στην άμυνα που είναι ό,τι δυνατότερο έχει στην ομάδα σου. Είναι με τον Πασχαλάκη που να πλησιάζει τα 30, το Μάτος στα 33 του χρόνου θα γίνει 34, το ίδιο και ο Βιερίνια, 33 θα γίνει ο Βαρέλα, 32 ο Κρέσπο και από πίσω να έχεις έτοιμο τη φουρνιά. Τη φουρνιά που θα μπολιάσει αυτό που κάνει ο Άγιαξ, αυτό που κάνουν οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης που δεν έχουνε την οικονομική δύναμη που έχουν οι Αγγλικές, που όταν βγαίνει μια ομάδα από τη Β' Εθνική στην πρώτη παίρνει 250 εκατομμύρια στερλίνες, λίρες, με τον Αϊγιώργη επάνω και τη Βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα τον Φίλιππο που είναι Έλληνας. Βασιλιάς της Αγγλίας είναι Έλληνας, αδερφός του δικού μας. Θείος μάλλον του δικού μας, αυτός είναι 100 χρονών ρε φίλε. 100 χρονών είναι. Έχουμε δυνατό DNA εμείς οι Έλληνες όταν έχουμε γερμανικής καταγωγής βασιλιάδες. Είμαστε ωραίοι. Τους κάνουμε και ένα μπερδεματάκι που και που τους δίνουμε καμιά γυναίκα και είμαστε μια χαρά. Έτσι που λέτε μάγκες. Αν θέλετε να παίξετε στην Ευρώπη το καλοκαίρι θα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί. Θα πρέπει η ομάδα να φέρει παικτούρες που θα του δυναμώσουν και θα κάνουν τους κάτω που ετοιμάζονται. Δεν ξέρω κάτι ετοιμάζει, θα βγάλω το Μουμτζή σήμερα να μας πει νέα. Κάτι αυτός που με φοβίζει, ξέρεις ποιος είναι ρε Σωτήρη. Είναι ξέρεις, είσαι ένας παλικαράς που κοιτάζει να μαλώσει. Το πρώτο που κάνει είναι να πιάσει τοίχο. Αφού δεν μπορώ να την κάνω να φύγω,
Θα πιάσω τοίχο να μην μου έρθει από πίσω. Μετά όπως είμαι σφιχτός, τους περιμένω και λέω βαράτε ρε κουφάλες, θα βαρέσεις εσείς, θα βαρέσω εγώ, αλλά δεν θα μου τη δώσεις τα μπόσκα. Αυτό που φοβάμαι είναι να μου τη δώσεις τα μπόσκα. Γιατί? Γιατί τον Ολυμπιακό τον ξέρω. Ξέρω τους τρόπους του, ξέρω τη συμπεριφορά του, ξέρω τη δυναμική του, ξέρω το γήπεδό του, ξέρω τον πρόεδρο τον Μαρινάκη, ξέρω το Σάβα, ξέρω το Γκαράπαπα, ξέρω το Τζουκαλά, τους ξέρω. Ξέρω ότι είναι αδίσταχτοι, ξέρω ότι είναι παμπώνηροι, φτιασάκηδες, ξέρω ότι έχουν καλή ομάδα, ξέρω ότι έχουν ένα καλό γήπεδο, τίποτα ιδιαίτερο, 30.000, αλλά καλό, σύγχρονο. Ξέρω και την ΑΕΚ, ξέρω... Ενώ στον Ολυμπιακό έχω δει Ολυμπιακό με μεγαλύτερη δυναμική επί του Κόκαλη, επί Κόκαλη που είχε φέρει πολύ μεγάλους παίκτες, βλέπω μέχρι που το πάει ο Μαρινάκης. Υπάρχει και το financial fair play που τον εμποδίζει, να κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μελισανίδη. Βλέπω τις μεταγραφές που παίρνει ο Μαρινάκης. Παίκτες οι οποίοι δεν σε τρομάζουν ρε φίλε. Δεν σε δημιουργούν φόβο και με την πρώτη ευκαιρία τους κάνει και τάλαρα. Να το Σισε τώρα έχει αυτά, το Φορτούνι τον μπαζαρεύει. Ξέρω ποιος είναι ο Ολυμπιακός, ξέρω μέχρι που θα πάει. Από την άλλη μεριά έχω και τον Μελισανίδη. Φαίνεται ότι θα ανοίξει με το που θα φτιάξει το γήπεδο. Και σου λέει μέχρι τότε τώρα τι παραπάνω, τι παρακάτω, αφού άμα θα δώσω τα λεφτά εκεί και θα πάρω κάποια άλλα θα πρέπει να τα δώσω σε αυτά, σε δώρα, σε πριμ, σε πόσα θα πάρω και μέχρι πού θα πάω. Δεν τα ρίχνω στο γήπεδο αυτά, θα κάνω και μια ομάδα συντηρητική, δεύτερο, τρίτο, πρώτη καμιά φορά, να τη βγάλω κανένα χρόνο ακόμα μέχρι να πάω στο καινούργιο μου γήπεδο εκεί. Θα ανοίξει ο Μελισανίδης. Αλλά δεν μπορεί να βάλει παραπάνω χρήματα από αυτά που είναι να βάλει. Γιατί? Γιατί μένει ο Ολυμπιακός, έχει ξεπεράσει κατά πολύ το financial fair play και έχει χρέη. Η ιδέα προέρχεται από πτώχευση και δεν μπορεί να πει ας πούμε αύριο ο Μελισσένης για να πει βάζω μια κατοστάρα. Πού είναι Ελλάδο ρε μεγάλα, από πού είναι αυτά τα λεφτά? Μα είναι δικά μου, δικά σου είναι, του Παναθηναϊκού δεν είναι, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ δεν είναι. Και αν εσύ αύριο να πούμε πεθάνεις και έρθει ο κληρονόμος και πει την άκρη φίλε εδώ ο μπαμπάς έβαλε κάτι λεφτά εδώ. Ναι πόσα είναι 100 εκατομμύρια δώσε τα μου δεν έχω, δεν έχει, δεν πει δεν έχει. Ρε ο μπαμπάς σου που ο μπαμπάς μου ήταν εγώ δεν είμαι. Η γυναίκα μου δεν είναι. Φέρ τα λεφτά πίσω. Η άκρη δεν θα έχει να τα δώσει. Γιατί δεν τα κάνεις βου. Δεν είναι δικιά του η εταιρεία. Δεν φαίνεται πουθενά ο Μελισανίδης. Πώς θα βάλει λοιπόν τα λεφτά, αφού αυτός που έχει δεν έχει λεφτά να βάλει. Άρα τους ξέρω. Αυτό να που δεν ξέρω, πώς μπορεί να εξελιχθεί, είναι οι κινήσεις που βλέπω και κάνει ο Αλαφούζας, ο οποίος ένα χρέος 100 εκατομμυρίων και παραπάνω το έχει κατεβάσει από ό,τι γράφουνε στα 20 εκατομμύρια και διαβάζω στα site ότι μέχρι το καλοκαίρι τα δώσει όλα. Δίνοντάς τα όλα, ξοφλάει όλο τον κόσμο και επειδή είναι καθαρός, μπορεί να επενδύσει. Και άμα επενδύσει, δεν ξέρω πόσα θα βάλει. Γιατί πλέον θα έχει μία ομάδα από κάποια ταλέντα που στο 1-2 χρόνια θα εξελιχθούνε. Και από την άλλη μεριά θα μπορεί να σμπρώξει και να φέρει και 5-10 μεγάλους παίκτες. Από 2-3 εκατομμύρια τον καθέναν, 10 παίκτες 30. Μαζευτούν 3-4, πάει ο Βαρδινογιάννης, να πάει ο Τράκης, ο Γιανακόπουλος. Τι είναι να βάλω ένα 20άρικο αυτοί, τρίχες κατσαρές. Αυτό να, όχι το φοβάμαι, αλλά ενδεχομένως θα μπορέσει να με πολεμήσει στα ίσια. Υπάρχει λοιπόν πολύ παιχνίδι μέχρι το καλοκαίρι.
Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα επάνω σε αυτό. Αλλά έχω να σας πω και ένα ευχάριστο. Ένα ευχάριστο για έναν άνθρωπο που πραγματικά ένα πρόβλημα υγείας που είχε έγινε αιτία να συγκλονίσει έναν ολόκληρο κόσμο. Έκπληκτη! Η φύλαθλος κοινή γνώμη της Ελλάδος. Και όχι μόνο. Είδε μία ανθρώπινη συμπαράσταση και μία απίστευτη αγάπη και σεβασμό για τον μεγάλο ηγέτη της παοξίδικης κερκίδας, τον ηγέτη της θρυλικής θύρας 4, του συνδέσμου φίλων ΠΑΟΚ θύρα 4, εκεί στο χαμηλοτάβανο, στο μεσοπάτωμα, που μαζί με τον Ακίου κάνανε τις οργανώσεις και τις μεγάλες εκδρομές και όχι μόνο, ήταν και ηγέτης στην κερκίδα. Αυτός που με ένα νεύμα του γινόταν αιτία ή να υπάρξει απόλυτη σιγή ώστε να ακουστεί αυτό που θα πει ή ο κόσμος με το σύνθημα που έλεγε την πρώτη φορά αυτός να τα ακούνε οι 50%, να το λένε μια φορά να ακούγεται και τη δεύτερη φορά να ασύεται η τούμπα. Ήτανε τρομακτικό όταν έβλεπες εκείνον τον κόσμο να βγάζει λάβα και να καταπίνει αντιπάλους. Ποιος? Ο κόσμος του ΠΑΟΚ να καταπίνει τις αντίπαλες ομάδες. Θα πούμε 3-4 πράγματα για τον Μάκη, τον παλιό τον φίλο που πραγματικά συγκινήθηκα όταν προχθές με πήρε τηλέφωνο. Θα μιλήσουμε αμέσως γι' αυτό να... Κάποια πράγματα, όχι πολλά, γιατί Μάκης είναι σοβαρός, δεν θέλει σάλια. Δύο κουβέντες θα πω εγώ και τίποτα παραπάνω. Αμέσως μετά το διάλειμμα. Μπορεί εγώ να μην ήμουν στέλεχος της θύρας 4. Πήγα και εκδρομές μαζί με τα παιδιά. Είχαμε το σύνδεσμο μας λίγο παρακάτω και υπήρχε και μια ομαλή συνεργασία μετά από λίγο καιρό. Έζησα από κοντά αυτές τις τεράστιες εκστρατείες, γιατί θέλω να ξέρετε κάτι φίλοι. Δεν είναι τυχαία η δυναμική που έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Κάποιοι άνθρωποι σε μια εποχή που και οι άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης ήταν πολύ δυνατές στο συνδεσμιακό και στο ανθρώπινο δυναμικό, ο ΠΑΟΚ έκανε το άλμα. Έκανε μια τεράστια συσπήρωση ανθρώπων, μάζεψε το προσφυγικό στοιχείο, οργάνωσε τον κόσμο και ένας άνθρωπος που ήταν στην οργάνωση και από ό,τι τον έχει ονομάσει ο κόσμος ήταν ο στρατηγός αυτής της γιγάντωσης του λαού του ΠΑΟΚ, ήταν ο Μάκης ο Μαυρομιχάλης. Κι εγώ μπορεί να μην ήμουν στέλεχος καθημερινό της 4, όμως η γενιά μου ήταν εκεί. Φίλοι πολλοί, ο Παπαγιαννίδης, ο Βενάρδος, ο Μάκης ο Χατζίκος, με τα δύο τα δίδυμα τα αδέρφια, τα δύο τα δίδυμα ο Φίλιππας και ο Αλέξανδρος στις Ελλάδες, ο Κουκούλας, ο Γουνόπουλος, ο Γιάννης ο Καστανίδης, ο Γκρίτσος ο Λάκης, οι Γαϊτατζίδες, ο Σάκης, ο Γάκης ο Κόπτης, μαζί με τους παλιούς, με τον Κουρέα, με τον Λαβρέντη, με τον Ιγνάτη, με τον Ακίου, το Δολάριο και άλλους πολλούς. Κάναμε, εγώ πολύ λίγο, κάποιοι άλλοι πάρα πολύ, άλλοι βάλανε λιθάρια, εγώ έβαλα ένα κόκοά μου και άλλοι βάλανε ογκόλυθους, ώστε να χτιστεί
αυτή η μεγάλη παοξίδικη αυτοκρατορία που σήμερα οι νέες γενιές είναι υποχρεωμένες να φωνάξουνε και εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι σας. Όπως λέγανε οι αρχαίοι Σπαρτιάτες. Και εμείς θα γίνουμε, σηκωνόταν λέει πρώτα οι γέροι και χορεύανε. Κάθε χρόνο που έβγαινε η καινούργια φουρνιά των πολεμιστών. Κάποτε λέγανε ήμασταν εμείς γενναία παλικάρια. Και μετά βγαίνανε οι στρατιώτες και τραγουδούσαν όλοι μαζί. Τώρα είμαστε εμείς. Και όποιος τολμάει ας έρθει. Και μετά έβγαινε η K15, η K17 και τραγουδούσε και εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι σας. Και εσείς να γίνετε πολύ καλύτεροι από τη γενιά που σας παραδίδουμε. Ένα ΠΑΟΚ μεγάλο, ισχυρό, με έναν αρχηγό, με έναν ηγέτη λαοπρόβλητο, με έναν ερεστέχνη σίδερο, με έναν σοφό άνθρωπο εκεί, το Θανάση τον Κατσαρή, με δύο ιδιόκτητα γήπεδα, την Τούμπα και το Παλατάκι, με έναν κόσμο υπέροχο, με μια ομάδα πρωταθλήτρια που σαρώνει τα πάντα και παίρνει εφέτος αίτητη, έχοντας την καλύτερη άμυνα, την καλύτερη επίθεση, τις περισσότερες νίκες, καμία ήττα, τις λιγότερες ισοπαλίες. Παίζει μπαλάρα, συγκινεί τον κόσμο, αστράφτη από καθαρότητα. Αυτό σας δίνει η δικιά μας η γενιά που ενδεχομένως να χρειάζεται και ξεκούραση. Εμείς δεν αφήσαμε δρόμο από το μικρότερο χωριό μέχρι τη μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης να μην έχουμε αισθητή την παρουσία μας. Ζαλίστηκαν όταν είδαν 25.000 κερκίδα στο Μόναχο, στον Bayern ΠΑΟΚ 0-0, την ομάδα του Ρουμενίγκε. Ζαλίστηκαν έξω από το γήπεδο της Τότεναμ όταν 3.000 μέσα και άλλες 3 απ' έξω. Δεν τους δίνανε εισιτήρια να μπουν μέσα. Καθότανε και τραγουδούσαν. Στην Νάπολη, στην Μπαρτσελώνα, όπου και να πήγανε. Από το βορρά μέχρι το νότο, όπου και να πήγανε αυτές οι ορδές των φιλάθλων αφήσανε το στίγμα τους. Κυνηγώντας ένα όνειρο, τρελαμένοι από το δικέφαλο, πετώντας μαζί με αυτόνα επάνω στα τεράστια φτερά του, δεν αφήσαμε στενό σοκάκι, δρόμο, λεωφόρο που να μην διαβούμε. Όπου και να πήγαινε ήμασταν εκεί. Αυτό σας παραδίδει η γενιά μας, αυτό σας παραδίδει ο μεγάλος στρατηγός Μάκης Μαυρομιχάλης. Γεια σου ρε Μάκη. Πραγματικά συγκινήθηκα όταν τον άκουσα. Ένας φίλος μου λέει ρε από τα παλιά. Λέω ρε είναι δυνατόν. Ρε Μάκη. Με ρώτησε τι κάνω και μου είπε ο Θεός αποφάσισε να μου δώσει 10-12 χρόνια ακόμα. Κατώ λέω εγώ. Δεν θα σε πω ευχαριστώ ρε πρόεδρε για ό,τι έκανες για το στρατηγό μας. Το θεωρώ υποχρέωση της παοξίδικης κοινωνίας και της διοίκησης του ΠΑΟΚ να φροντίσει το στρατηγό μας. Γιατί αυτός όχι την μία φορά που χρειάστηκε, αλλά κάθε λεπτό, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, για χρόνια ολόκληρα μας φρόντιζε. Θα σας πω μια ιστορία.
Την ξέρεις την ιστορία, ο δασκαλάκης γουστάρει να ακούει παλιές ιστορίες από εκδρομές. Πολλές φορές όταν έχουμε ώρα κάθομαι και του λέω μερικές έξω. Την ξέρεις την ιστορία με την μανούρα στο πατζατζίδικο του Αχιλλέα, του Ασλανίδη στην Ομόνια. Κατεβαίνουν τα τέρατα. Ένα λεωφορείο το οποίο παίζει την άλλη μέρα, παίζει Βίζας Μεγάρων ΠΑΟΚ. Τα Μέγαρα τότε είχαν πολύ καλή ομάδα. Και πώς την κάνανε αυτοί? Στα Μέγαρα υπήρχαν μεγάλα ορνηθοτροφία στην παραλία κάτω. Και επί Γεωργίου Παπαδοπούλου αποφάστηκε εκεί να γίνουν οι εγκαταστάσεις Motor Oil του Βαρδινογιάννη. Αλλά η Μεγαρής είναι από εκείνα τα χρόνια. Ήτανε, δεν ήταν άνθρωποι ήρεμοι, ρε παιδί μου, να πάνε να τους ψήσεις, ρε παιδιά, θα φύγετε από εδώ, θα πάτε εκεί, θα πάρετε αποζημιώσεις. Βγήκανε με τις καραμπίνες. Μα πάρτε του βιός εδώ, Μεγαρής, τέρατα με τους Αθηναίους. Εκατοντάδες χρόνια σφαζότανε. Δεν υποκύπτανε στους Αθηναίους. Πηγαίναμε στους Σπαρτιάτες, με οποιοδήποτε από εκτός από τους Αθηναίους. Μπάση περιπτώσει, τους λέει, και πήγε ο Πατακός, δεν τους πήρε, παιδιά, εδώ θα αναβαθμιστεί η περιοχή και μη σας νοιάζει. Αυτά εδώ που έχετε εδώ τα κοτέτσια, θα σας κάνουμε σύγχρονα ορνηθοτροφία, θα στα επιδοτήσουμε, θα σας τα χαρίσουμε και θα σας δώσουμε και λεφτά. Απλώς να πάτε αλλού. Και έτσι πιστήκανε. Και βάζουνε και μία τελευταία αυτή εκεί, επιθυμία. Και θα μας βγάλεις και την ομάδα στην πρώτη εθνική. Ρε τους λέει, ρε, δεν γίνεται. Λέει αυτά, λέει, έτσι θέλει το χωριό. Και τους φτιάχνει και ομάδα ο Πατακός. Μέσα σε αυτούς υπήρχε ένας παίκτης ο οποίος ήταν μεγάλης κλάσεως. Ο Σάκης ο Κουβάς. Τον οποίο μετά στο τέλος πήρε ο Παναθηναϊκός, αφού τους έπαιξε 7-8 χρόνια. Τους κράτησε μόνος τους στην πρώτη εθνική. Τέτοια παικτούρα, ήταν δεξί εξτρέμ. Ένας υδροκέφαλος. Και από τον Βίζαντα δεν περνούσες με τίποτα. Μάλιστα μία φορά είχε σταματήσει την μπάλα ο Νεστορίδης και είχε πάει στην Αυστραλία. Και γυρίζει Χριστούγεννα εδώ και του περνάνε ένα χαριστικό ότι ο Νεστορίδης μπορεί να παίξει. Και πηγαίνει στο Βίζαντα στα τελειώματά του. Και την Κυριακή την ίδια παίζει Βίζας Ολυμπιακός. Τον κέρδισε 1-0 με γκολ του Νεστορίδη απευθείας από χτύπημα κόρνερ. Σου μιλάω για βουνό ομάδα. Μπάση περιπτώσει είχε τη δυναμική του. Και έπαιξε, κατεβαίνει να πούμε ένα πούλμαν τις 4 και είναι μέσα όλα τα καλά τα παιδιά. Και πάνε σε πού, ξημερώματα να πάμε να φάμε, πάμε στο Αχιλλέα στην Ομόνια. Μπαίνουν μέσα που λες τρώνε και όσοι συνήθως ζούμε πάνε να αφήσουν την πιστολιά. Σιγά τώρα μην πληρώσω τον Αχιλλέα. Εκεί βγαίνει ένας ο πατσατζής μέσα που κόβει τον πατσά με το τσεκούρι κουφάρες να πούμε θα πληρώσετε και καταλαβαίνεις ας πούμε τι έγινε. Θερινό το μαγαζί. Μάλιστα ο φίλος μου ο Τάσος ο Γουνόπουλος. Γεια σου Τασούλη, τα λεβεντόπεδα, από τα σοβαρά μαναβόσκυλα. Πήρε, θυμάσαι κάτι τηλέφωνα κόκκινα με το τάλιρο που έβαζε από πάνω. Το παίρνει αυτό και το ρίχνει στον πατσά επάνω στη μανούρα. Εν πάση περιπτώσει βγαίνουν έξω, μπαίνουν το πούλμαν, φεύγουν. Πέφτουν τα τηλέφωνα και τους σταματάνε στα διόδια. Στα πρώτα διόδια, όπως βγαίνει μετά το τρελοκομείο, πηγαίνοντας για την Κόρυδο. Τους σταματάνε στα διόδια περιπολικά εκεί πέρα, παίρνουν το αμάξι, το γυρίζουν πίσω. Παίρνουν το αμάξι, το πούλμα το γυρίζουν πίσω, στην Ομόνη, όλοι στην Μπουζού μέσα. Τους παίρνουν, τους έχουν πάνω τώρα στο, είναι ο αξιωματικός υπηρεσίας, κάτι αστυνόμια εκεί πέρα, είναι στη σειρά καμιά 50 κομμάτια και περιμένουν να έρθει ο Αχιλλέας.
Μπαίνει μέσα ο Αχιλλέας, μόλις του βλέπει, βλέπει το μανάδι. Ρε Μάκη, του λέει, εμένα ρε το μαγαζί μου ρε ήρθατε να σπάσετε. Έλα μωρέ, μωρέ, του λέει. Μας είπε Βούλγαρους. Ποιος δεν σας είπε Βούλγαρους, λέει, Θεσσαλονίκη είναι το παιδί. Έλα ρε τώρα, Αχιλλέα, του λέει, τώρα θα μας κλείσεις μέσα. Και αφού γίνεται η διαδικασία, ότι αν δεν κάνει μήνυση, πού να κάνει μήνυση, ο Αχιλλέας, εδώ τους αφήσουνε, βάζει το τελευταίο του αυτό ο Αχιλλέας, ότι εντάξει ρε Μάκη θα σας αφήσω, αλλά θέλω έναν μόνο, αυτόν που έριξε το τηλέφωνο το κόκκινο μέσα στο καζάνι με τον Μπατσά. Το κοιτάζει με εκείνο το στραβό, που να αφήσω ο Μάκης πίσω άνθρωπο. Και πιάνει ένα χάλια σουρμενάκια που ήταν δίπλα του, το πιάνει από πίσω από το, εδώ, από το, πίσω από το σβέρκο, το σηκώνει το παλτό και το πετάει μια μπροστά και λέει, πες ρε ότι το έκανες εσύ, αφού θέλει αίμα ο Αχιλλέας. Και του το ρίχνει μπροστά αυτόν και του λέει, Αχιλλέας, πάρτε δρόμο ρε και φυγέτε. Πες, του λέει, τον άλλον ότι το έκανες εσύ, αφού θέλει αίμα ο Αχιλλέας. Δηλαδή ότι θυσιάζω έναν αθώο επειδή θέλει αίμα ρε κουφάλα Αχιλλέα μας κλείσεις μέσα. Και είπε φυσικά Αχιλλέα, άντε ή σκοθήκανε και φύγανε, πήγανε να πούμε στο αυτό. Για το Μάκη το Μανάβη που είναι για μας ο φάρος μας, ο ήλιος μας, ο φίλος μας. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε στην παοξίδικη ζωή μας ευχαριστούμε ποτέ. Δεν θα σε πούμε ευχαριστούμε Ιβάν για αυτό που έκανες. Το θεωρούμε υποχρέωσή σου. Όμως ευχαριστώ από μας μπορεί να μην ακούσεις. Θα έχεις όμως την αγάπη μας, την περηφάνεια μας για σένα και ό,τι χρειαστείς και εσύ και η οικογένειά σου και τα παιδιά και τα εγγόνια σου και οι άνθρωποι σου και οι συγγενείς σου και οι φίλοι σου, όπου πάτε και όπου σταθείτε, να ξέρετε ότι ένα μάτι παοξίδικο θα είναι δίπλα σας, θα σας παρακολουθεί και αν θα χρειαστεί θα μπει μπροστά για πάρτι σας. Μέχρι το κορμί μας, για πάρτι σου, για αυτά που κάνεις και για αυτό που έκανες ο στρατηγού μας. Να σε καλά ρε Ιβάν, να σου δίνει ο Θεός υγεία, ευτυχία, να καμαρώσει τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, να έχεις ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος για αυτά που κάνει στην πατρίδα μου, στην πόλη μου και για την κίνηση που έκανε στο στρατηγό μας. Μπορεί ευχαριστώ να μην ακούς γιατί δεν το λέμε εμείς παοξίδες σε κάτι που είναι αυταπόδεικτο και για κάτι που έπρεπε να το κάνεις γιατί έτσι κάνουν οι μεγάλοι ηγέτες. Αλλά όλα τα άλλα που σου είπα προηγούμενα θα τα έχεις. Να σε καλά Ιβάν. Κάθε όμορφη στιγμή σημαντική στη ζωή μας συνοδεύεται και από ένα δώρο, ένα κόσμημα, ένα λουλούδι. Η εταιρεία Άτλας του Γεωργίου Κουσουρή, μια δικιά μας εταιρεία, εκεί που άλλοι κλείνουν και πηγαίνουν τις επιχειρήσεις στις Βουλγαρίες, εμείς είμαστε εδώ, προσφέρουμε στην κοινωνία και στην πόλη μας. Εδρωμένη στο χώρο της χοντρικής πώλησης, βοηθάει να απογειωθούν αυτές οι στιγμές, ομορφαίνοντάς τες ακόμα παραπάνω, με κορδέλες κάθε είδους, χρώματος και μεγέθους, δαντέλες, τούλια, διακοσμητικά είδη, σελοφάν με καινούργιες ιδέες και νέα προϊόντα για να καλύπτουν όλες σας τις ανάγκες. Μια οικογενειακή επιχείρηση,
η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της διακόσμησης και συσκευασίας από το 1989 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Γεώργιος Κουσουρής, τηλέφωνο για παραγγελία σας 2-31-0-785-150. Έλα στα δύο καταστήματά μας και νιώσε τη διαφορά. Τα κρεοπολία Νιγρίτα πλέον επεκτείνονται και σιγά σιγά ετοιμάζουμε και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Έλα στα δύο καταστήματα και νιώσε τη διαφορά. Στην ποικιλία, στη γεύση. Με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς. Με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές. Αλλά και με τυριά από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Ήδη ντελικατέσεν με παστουρμά, καβουρμά, βουβαλινά είδη και κοτόπουλα μεγαλωμένα με αγνές τροφές. Ήδη βρισκόμαστε σε συμφωνία με μικρές οικογενειακές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα βουνά της χώρας μας, στον Όλυμπο, στο Πάικο και πού δεν πάμε, ώστε να είμαστε έτοιμοι να τροφοδοτήσουμε την αγορά της Θεσσαλονίκης με ελληνικά κατσίκια και αρνιά, με κοκορέτσια, με κοντοσούβλια και τι όλη τι άλλο χρειαστεί η ελληνική οικογένεια για τις Άγιες Μέρες του Πάσχα και της Ανάστασης, ώστε να τροφοδοτήσουμε με κρεατικά υγιεινά και νόστιμα την οικογένεια, τις γυναίκες και τα παιδιά μας. Κρεοπολία Νιγρίτα με δύο καταστήματα. Ολύμπου 22, εκεί στη γειτονιά μου. Και στον Εύωσμο Καραολή και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας και τις κρατήσεις σας. 2-31-0-500-042. 2-31-0-500-042. Επίσης, έχουμε και μία προσφορά για σας. Στο δεύτερό μας κατάστημα, στον Εύωσμο, Καραολή και Δημητρίου 80, εσείς όλοι που έρχεστε τώρα, αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, για να μας γνωρίσετε και στηρίζετε την επιχείρησή μας, θα έχετε μία κάρτα έκπτωσης για όλα μας τα προϊόντα από σήμερα μέχρι και τα Χριστούγεννα που έρχονται, ώστε να παίρνει τα πράγματα όλα εκτός από τα κρεατικά και τα οδεσάι, τα ντελικατέσεν που έχουμε, τα αυγά, τα βιολογικά που έχουμε, τα μέλια μας, τα θυμαρίσια από το Άγιο Όρος, τις φακές και τα φασόλια για τους νηστεύοντες από τις Πρέσπες και από τη Φλόρινα και την Καστοριά, με ελληνικές γεύσεις, με καβουρμάδες, μια πανδεσία τροφίμων στα καταστήματα Νιγρίτα. Μπράβο τον Γιώργο τον Τζέλιο, τον φίλο μου, κάνει εκπληκτική δουλειά. Αυτά είναι τα νέα παιδιά, αυτά είναι τα παιδιά της κρίσης, αυτοί είναι που θα βγάλουν την Ελλάδα από εδώ που τη ρίξανε κάποιοι καλοθελητές. Γιατί υπήρξε προδοσία στην οικονομία, κυρίες και κύριοι, αλλά αυτό θα το πούμε σε μια άλλη εκδρομή. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν υπάρχουν άγραφα? Πού? Δίπλα σου, στο Χορτιάτι. Κτήμα απ' τα άγραφα. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού, με όλα τα καλά. Γεια σου, Ευελίνα. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια, δεν τρως τέτοια εσύ. Και πολλές άλλες προτάσεις. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα απτάγραφα στο Χορτιάτι και στο www.papavlatagrafa.gr. Εκεί ο ίδιος ο κύριος Κατσούλης, ο φίλος μου, επιμελείται στις σούβλες, στα ψησίματα, στο σερβίρισμα. Γιατί το αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Γιατί αγοράσαμε τις εγκαταστάσεις και πλέον εκεί μέσα βγάζουμε το ταλέντο μας και την αγάπη μας για αυτό που έρχεται να μας θυμίσει. Κτήμα
Αυτά γράφω στο Χορτιάτη. 2-31-0-622-705. Όχι ότι την αγαπώ περισσότερο από σας. Όμως, όπως και να γίνει, η συμπάθειά μου είναι... Να τι. Γεια σου, Έφη. Κομωτήριο της Έφης, το παλατάκι της γειτονιά μας. Κούκλα ζωγραφισμένη. Γεια σου, Ευελίνα. Η κορούλα μου είναι, μ' ακούει από την Κύπρο. Βρισκόμασταν στην Ιταλία την περασμένη εβδομάδα, όπου παρακολουθήσαμε εκθέσεις κομωτικής και πιο σοφή πλέον επιστρέψαμε στην Ελλάδα. Με μόνο 5 ευρώ το άτομο μπορείτε να κουρευτείτε άντρες, γυναίκες και παιδιά με πραγματικά κομωτές και κομώτριες, τα χρυσά χέρια, τα χρυσά ψαλίδια και χτένες της πόλης μας. Και με πλούσια συλλογή από εμπορεύματα Σβάρτσκοφ, γερμανικής προέλευσης, μπορούμε να σας λούσουμε τις λάκμες, τα αυτά μας, τις βαφές μας. Σας φτιάξουμε, αναμορφώσουμε την εξωτερική σας εμφάνιση. 2-31-0-515-017, το τηλέφωνο Ολύμπου 23. Χαιρετισμούς εκεί στο Αιγαίο, στην Ψαραγορά. Αγίου Δημητρίου 70. Πανηγύρι έγινε, κυρίες και κύριοι, την 25η Μαρτίου, όπου εκατοντάδες, πραγματικά εκατοντάδες νοικοκυριά ήρθαν και ψωνίσανε τον μπακαλιάρο και όλα τα άλλα εδέσματα. Και τώρα όλη την εβδομάδα, με εκτός από τα ψάρια μας, έχουμε και τα νηστίσιμά μας. Επισκεφτείτε μας, Ολύμπου 70. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, κάνοντας εισβολή από τη Βουλγαρία, επετέθησαν στην μικρή Ελλάδα, επετέθηκε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Τα πάντζερ της γερμανικής αυτοκρατορίας χτυπήσανε την Ελλάδα, η οποία ήδη είχε πόλεμο με μια άλλη αυτοκρατορία, την Ιταλική. Και δύο μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες του κόσμου επετέθησαν στην Ελλάδα. Αλλά εδώ είμαστε εμείς! Εδώ είμαστε εμείς! Απαντήσανε οι Έλληνες. Και αν δεν μπαίνανε από τα Σκόπια μετά, γιατί παραδόθηκε η Γιουγκοσλαβία, ακόμα στο Ρούπελ θα ήτανε οι Γερμαναράδες. Σαν ένας νέος ΠΑΟΚ, μόνος του, εναντίον των αυτοκρατεριών, ο Έλληνας τότε πολέμησε και δοξάστηκε. Είναι όμως έτοιμος, έχει το φρόνημα, είναι ετοιμοπόλεμος, μπορεί σήμερα να υποστηρίξει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και επειδή οι καιροί έχουν αλλάξει, πλέον όλο το παιχνίδι στον πόλεμο το παίζει η αεροπορία. Θα ήθελα με ένα παλιό φίλο, ο οποίος βρισκόταν πολύ κοντά σε αυτά τα παιδιά που κάθε μέρα κυριαρχούν στους αέριδες του Αιγαίου, βρισκόμενος εκεί επί πάρα πολλά χρόνια σαν υπεύθυνος εφοδιασμού της πολεμικής μας αεροπορίας, και θέλω να το ρωτήσω κάποια πράγματα ώστε να πληροφορηθούμε κι όλοι εμείς πώς πάνε τα πράγματα. Ο κόσμος εκεί που υπηρετεί έχει τις ευκολίες, έχει το σθένος, έχει το ηθικό ώστε αν θα μας έρθει καμιά στραβή να φωνάξουνε ένα νέο όχι. Μπορούμε. Ένας φίλος από τα παλιά. Ένας μισό λεπτό παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
Ένας φίλος, λέγαμε λοιπόν, από τα παλιά, με τον οποίο συναντήθηκα, έχω αρκετό καιρό και τα ξαναείπαμε, ξανασμίξε τα ειδόνια, όπως λέει και το τραγούδι. Έχε μου λίγο χαλάκι από κάτω. Τι θα μου βάλεις για χαλάκι? Βάλ μου τη γούμαν. Βάλ μου τη γούμαν, να έχουμε έτσι ένα γλυκό χαλάκι, να μην υπάρχει αυτή η σιωπή. Δεν μπορώ τη σιωπή, θέλω λίγο να υπάρχει κάτι. Ο φίλος μου παλιός, παλιά εκδρομές μαζί θα μας τα πει. Αλλά και μετά στον εφαδιασμό, εκεί υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις και στην αεροπορία, θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται και αν είμαστε έτοιμοι. Ο φίλος μου ο Γιώργος Κουσουρής είναι εδώ κοντά μας, τηλεφωνικά πάντα. Τον καλημερίζω. Γεια σου Γιώργη. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, είμαστε με μια παρέα παλαιών φίλων εδώ πέρα σε ένα μαγαζί και τα λέμε. Πίνετε νωρίς είναι ακόμη για κάνα τσιπουράκι? Δεν είναι όχι, ακόμη. Όχι, καφέ, καφέ. Είμαστε καφέ. Στον καφέ. Πότε θα περάσουμε στο τσιπουράκι να σκάσω μύτη κι εγώ? Όποτε θέλει ο φίλος μου. Γεια σου ρε Γιώργη. Πόσο... Ξέρεις ότι για τους φίλους είμαι πάντα ανοιχτός. Είσαι ωραίος, είσαι πάντα ήσουν και από μικρός ήσουν νέος και τώρα που έχεις μεγαλώσει. Πόσα χρόνια έχεις που απολύθηκες? 21 χρόνια. Έχεις τόσο πολύ. Δεν μου λες, από ό,τι μαθαίνεις εκεί στην πολεμική αεροπορία, πώς είναι τα πράγματα? Βασικά τα σκάφη μας είναι καλά, μπορούν να τα απεξέλθουν σε κανένα στραβό που ενδεχομένως να τύχει? Εννοείται ότι οι αεροπόροι μας είναι οι πιο έμπειροι παγκοσμίως, θα έλεγα, έτσι. Αυτό που οφείλεται. Αυτό το έχουν παραδεχτεί ακόμα και οι Αμερικάνοι. Ναι, μάλιστα έβλεπα ότι σε αυτά τα F-35 που κάνουν κάτι ασκήσεις... Καλά τα F-35 μην τα πιστεύετε και πολύ. Το ότι τα λένε τώρα για την Τουρκία δεν είναι και το πιο δοκιμασμένο όπλο. Δηλαδή τα F-35 όταν... δεν είναι το τελειότερο... Εντάξει, το μόνο που έχει είναι σίγουρα δεν εντοπίζεται εύκολα από ένα ραντάρ, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Δεν χρειάζεται πάντα να πληρώνεις ένα κάρο λεφτά. Και όταν έχεις έμπειρους πιλότους που τα δίνουν όλα βασικά, αυτά τα αεροπλάνα που έχουν μπορεί να είναι τρίτης γενιάς, δεν είναι πέμπτης, αλλά είναι πολύ καλά. Τα F-15? F-16, ναι, του κόψα, εντάξει. Του κόψα. Είναι... Τα F-15 τα έχει το Ισραήλ. F-15 τι διαφορά έχουνε? Όλα αυτά είναι μια εξέλιξη πάντα. Μην νομίζεις. Όπως και το F-16, αν το κάνεις με εξέλιξη, μπορεί να γίνει πολύ ανώτερο από οποιοδήποτε άλλο αεροπλάνο. Αυτό αυτά λέει τώρα θέλουν να τα κάνουν καμιά κατοσταριά από αυτά, τα κάνουν, θα τα εξελίξουν. Ναι, είναι καθαρά μόνο στο τηλεπικοινωνιακό, στο... δεν είναι κάτι στα άλλα. Μάλιστα. Είναι απλώς ανεβάζεις την επιχειρησιακή αξία τους σε διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Τα ραντάρ δηλαδή. Όλα τα κάνουν το ραντάρ. Η εξέλιξη του ραντάρ. Όταν γίνεται μία αυτή οι εικονικές αερομαχίες, όταν παίρνουν την εντολή ότι βασικά υπάρχουν... Δεν είναι εικονικές. Εικονικές τις λέμε εμείς. Ναι. Δεν είναι εικονικές. Κανονικές είναι. Δηλαδή. Όταν σηκώνεται ένα αεροπλάνο για να καταδιώξει άλλο, δεν είναι εικονικό. Αυτό που λένε τα αναχέτησε, δηλαδή τι εννοούνε? Τα αναχέτησε, κανονικά. Δηλαδή ένα αεροπλάνο όταν μια διάδα αντιμετωπίζει μια άλλη διάδα, το θέμα είναι να πετύχει όταν σηκώνεται στον αέρα να πάει από πίσω ώστε να το απειλεί. Μάλιστα. Ένα αεροπλάνο απειλείται από πίσω, δεν πάει με τοπικά. Βεβαίως. Άμα πάει με τοπικά δεν υπάρχει. Αυτό που λένε κλειδώνει ο στόχος, τι είναι? Ότι μπαίνει από πίσω και τον έχει. Και του λέει τώρα μπορώ να σε ρίξω. Έφυγες. Μάλιστα. Αν θέλω το κάνω δηλαδή. Δεν θα το κάνεις, γιατί το να το κάνεις σημαίνει πόλεμος. Αλλά τον δείχνει ότι σε έχω. Σε αυτές τις, σε αυτές τις αερομαχίες, πολλές φορές θα υπάρχουν και αερομαχίες στις οποίες σε έχει ο Τούρκος, έτσι δεν είναι? Τις περισσότερες φορές τι γίνεται, Γιώργο? Όχι, ο Τούρκος δεν με έχει ποτέ. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί δεν είναι, είναι ο επιτιθέμενος εκείνη την ώρα. Έτσι. Ναι. Άρα εγώ όταν πάνω τον διώξω, σημαίνει εγώ πρέπει να πάρω πρώτα. Αν πάρει εκείνος θα πρέπει εγώ να φύγω. Άρα τι σημαίνει? Μονίμως εμείς παίρνουμε τη σωστή θέση για να φύγουν αυτοί. Γιατί αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους. Δεν έρχονται όντως για να πολεμήσουν.
βλέπουμε... Δεν κάνουμε παιχνίδι, να προκαλέσουμε. Βλέπουμε, Γιώργο, ότι πολλές φορές, δηλαδή μέσα σε λίγα λεπτά, σε 5-10 λεπτά, σηκώνονται αεροπλάνα και αναχαιτίζουν τα άλλα. Υπάρχουν αεροπλάνα τα οποία πετάνε ελεύθερα στο Αιγαίο και όταν χρειαστεί επεμβαίνουν? Όχι. Ή όταν χρειαστεί σηκώνονται? Όχι, όχι, όχι. Τα αεροπλάνα που είναι ρέντινες που λέμε είναι 5 λεπτών. Έτσι θεωρούνται. Σε 5 λεπτά πρέπει να είναι στον αέρα. Εκείνη η ετοιμότητα. Όταν δεν χρειάζεται προθέρμανση το αεροσκάφος, το βάλεις μπροστά και έφυγες. Ήδη μηχανική είναι εκεί. Με το που λένε μπαμ, ήδη το έχουν πει μέχρι να μπει ο πιλότος, ήδη το αεροπλάνο είναι έτοιμο να φύγει. Αυτή είναι η επιτυχία. Είναι, πώς είναι τα ράλι, άμα δεις. Ναι, τις ρόδες που αλλάζουνε. Κάτι τέτοιο που βλέπεις σε ένα λεπτό, σε κάποια δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι θα το κρίνεις. Και οπωσδήποτε θα πρέπει πάντα να βρίσκονται φυσικά εκεί πέρα οι πιλότοι επί 24 ώρες βάσεως. Όχι. Εννοείται. Αυτοί που είναι ρέντινες, εννοείται. Έτσι λέγονται τα ρέντινες. Και σίγουρα αυτοί βρίσκονται είναι... σε κοντινή απόσταση από το αεροπλάνο ώστε να προλάβει. Το κάθε δευτερόλεπτο παίζει ρόλο, έτσι. Δίπλα, όχι σε κοντινή, δίπλα. Δίπλα, βέβαια. Δύσκολο επάγγελμα, ρε Γιώργο. Όχι μόνο δύσκολο, πρέπει να έχεις πολύ τσαγανό, να έχεις λίγο τρέλα, με να μην πω πολύ τρέλα, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν την τρέλα. Την τρέλα, όπως το λέω, δηλαδή αν εμείς που τους ζούμε, που τους ζούσα μάλλον, γιατί τώρα δεν το ζω, πολλές φορές λέμε πόση τρέλα μπορεί να έχεις για αυτό που κάνεις. Έχω πετύχει ιστορίες να ο άλλος να... Τώρα μην πω για ανθρώπους που έχουν φύγει κιόλας από τη ζωή, οι οποίοι κάποια στιγμή, ενώ δεν θα έπρεπε να το κάνουν, το κάνανε. Σου λέω όχι, είμαι καλά, είμαι καλά, σηκώνομαι. Ενώ πιθανόν δεν θα έπρεπε. Αμείβονται ενώ... καλά αυτά τα παιδιά. Ένα κομμάτι ψωμί. Ένα κομμάτι ψωμί. Αυτοί που είναι συνέχεια στον αέρα και διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Μα δεν έχουν καμιά διαφορά οι μισθοί τους. Οι μισθοί είναι κανονικοί του αξιωματικού ανάλογα με τον βαθμό τους. Εκτός από τα πτυτικά. Που τα πτυτικά είναι ένα ποσό για τον χρόνο. Είτε σηκωθεί 100.000 φορές είτε μία. Αυτό είναι. Και καλά. Πόσα χρόνια υπηρετούνε. Βασικά πόσα χρόνια χρειάζεται να ένας που πηγαίνει για πρώτη φορά για να γίνει πιλότος, ώστε από τη στιγμή που αποφασίζει και πηγαίνει στο στρατό και λέει θα γίνω πιλότος και τον παίρνουν, μέχρι τη στιγμή που θα οδηγήσει πλέον μόνος του το αεροπλάνο, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται? Όταν βγει από τη σχολή, στα 4 χρόνια είναι η σχολή, έτσι. 4 χρόνια, Όταν βγει από τη σχολή, εννοείται είναι έτοιμος να πετάξει, θα πάει στη μοίρα του. Και αρχή... μοίρα ανήκει πλέον. Μετά εκεί 4... θα εκπαιδευτεί μετά 4 χρόνια. Εκεί θέλει. Στα 4 χρόνια, εννοείται μετά το δεύτερο έτος, αρχίζει πετάει. Μάλιστα. Με κάποιον εκπαιδευτή. Κάποια στιγμή πετάει το εκπαιδευτικό αεροπλάνο μόνος του. Είναι ολόκληρη διαδικασία, δεν είναι Μάλιστα. απλά τα πράγματα. Αλλά με το που θα βγει από τη σχολή σημαίνει ότι θα πάει στη μοίρα του, που θα εκπαιδευτεί στο αεροπλάνο που θα πετάξει. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιώργο, ναι, επειδή θέλω να σου πω, ρωτήσω και 2-3 πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Γεια σου φίλε μου. Έρχεται πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν κερδίσει τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Λαμία. Και, εμείς έχουμε τα διαρκεία μας, πάμε σταθερά. Εδώ θέλω και να παράσω. Και μακάρι όλοι να έχουν το διαρκείας. Καλά, είναι και μερικοί οι οποίοι δεν μπορούν. Στο καινούργιο γήπεδο θα έχουμε μόνο διαρκείας. Στο καινούργιο γήπεδο μόνο διαρκείας. Δώσε μου ένα δίλεπτο, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα κορίτσια μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να τελειώσουμε για αυτή τη συζήτηση. Να σε έγινε, αγάπη μου, γλυκά. Γιωργάρα, τραγούδι της εποχής μας, έτσι. Εννοείται, αυτό έλεγα τώρα. Είναι από το ισπανικό συγκρότημα Μπάραμπας. Είναι δυνατό. Καλή κύριε. Λοιπόν, τι μου έλεγες για τον ΠΑΟΚ, ετοιμάζετε εσείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ καινούριο γήπεδο? Δηλαδή τώρα το μαθαίνετε? Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να το μαθαίνω από εσάς. Σας τι μαθαίνω εγώ. Έχουμε ένα πρόεδρο που θα κάνει ένα στολίδι που εννοείται θα το θαυμάζουν πρώτα για όλη την περιοχή της Τούμπα, να αλλάξει όλη την περιοχή και να γίνει ένα στολίδι της πόλης. Γιατί η πόλη μας χρειάζεται στολίδια. Έχουμε
Έχουμε στολίδια, αλλά τα έχουμε στο πατάρι. Δεν τα βγάζουμε, δεν τα δείχνουμε. Δεν είναι, δηλαδή, το ότι έχουμε τη ρωτώντα, παραδείγματος χάρη, και σου ρωτάω... Κάποια στιγμή δεν πρέπει να τα δείξουμε όλα. Στο ρωτάω αυτό, κύριε Κουσουρή, αγαπητέ φίλε Γιώργο, γιατί μαθαίνω ότι θα κατεβείς, αν και είσαι ένας άνθρωπος που, εντάξει, ούτε έχεις ανάγκη από δημοσιότητα, ούτε έχεις ανάγκη από τίποτα άλλο, και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις προοδεύσει τη ζωή σου και είσαι από αυτούς που θέλουν να μπουν και να βοηθήσουν το Δήμο. Μαθαίνω λοιπόν ότι ετοιμάζεσαι να κατέβεις στις δημοτικές εκλογές για να, με το μεράκι που έχεις και μου έλεγες από παλιά ότι θέλεις να βοηθήσεις να ομορφύνει αυτή η πόλη. Να πω τώρα γιατί. Βεβαίως. Πρώτη φορά αποφάσισα να το κάνω αυτό. Δεν το είχα. Δεν ήθελα μάλλον. Αλλά επειδή εμπιστεύομαι πάρα πολύ το χρόνια φίλο και συνεργάτη πολλές φορές στην αεροπορία, είχε κάνει 2 χρόνια ο Γιώργος Σοφανός, ο κύριος Υπουργός. Μαζί μου στην αεροπορία, στο Χορτιάτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Εκεί γνωριστήκαμε τόσο καλά που ξέρει ο ένας τον άλλον. Ξέρεις, στο στρατό κάνεις καλύτερες γνωριμίες που δεν σβήνουν ποτέ. Στο και όταν έμαθα ότι θα... Ναι, στο Χορτιάτσι. Δεν το ξέρω για τον Γιώργη. Στο ραντάρ. Μάλιστα. Αυτές οι, ξέρεις, οι συνδέσεις σε τέτοιους χώρους είναι αιώνιες, θα έλεγα. Όταν έμαθα ότι θα κατέβει για δήμαρχος και το ρώτησα, λέω καλά κύριε Υπουργέ, πώς όχι με την πολιτική. Λέει αποφάσισα να κάνω αυτό που θέλουν οι συμπολίτες μου, να κατέβω για να πολεμήσω για την πόλη μας, την οποία τώρα τελευταία χρόνια την έχουμε παρατήσει. Έχουμε την νερότερη πόλη στον κόσμο, την νερότερη παραλία στον κόσμο, και θα έλεγα της Βαρκελόνης δεν μετράει. Όχι, αν την κάνουμε όπως πρέπει, την κάνουμε όπως πρέπει, με θεματικά πάρκα και τέτοια, έχουμε το πρόγραμμα του κ. Ορφανού, όποιος το διαβάσει, την άλλη μέρα θα έπρεπε να είναι κατευθείαν δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Τίποτα άλλο. Εγώ δεν, επειδή ξέρω ότι μπορώ να κάνω και μετά που είμαι στα 65 μου πλέον, ό,τι και να έχω κάνει, ο κόσμος λέει ότι έχει πετύχει, όπου και να εμπλάκα, δεν θα έκανα κάτι που στα 65 μου θα αποτύχω. Δεν θα το κάνω. Πιστεύω ότι θα πετύχω, γι' αυτό και είπα να εμπλακώ. Μίλησες για την παραλία της Θεσσαλονίκης, κύριε Κουσουρή, αγαπητέ φίλε. Την ωραιότερη. Την ομορφότερη παραλία. Μια παραλία η οποία μπορεί να γίνει... Και τώρα είναι καλή, έτσι να μην κατηγορούμε. Ναι, και τώρα βέβαια, είναι καλή. Είναι καλή, αλλά είναι βρώμικη, κύριε φίλε. Δηλαδή είναι μέρες που πραγματικά, άμα θα περάσεις από τη Λεωφόρο Νίκης και συνεχίσεις τη νέα παραλία, τα σκουπίδια, η βρωμιά, η μυρωδιά δεν αξίζει, δεν αξίζουμε. Σαν θέλει λίγες παρεμβάσεις καλές και νομίζω θα είναι η τελειότερη παραλία στον κόσμο. Ναι. Λίγες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν επιγόντως. Δηλαδή τι θα μπορούσε να γίνει, βιολογικός καθαρισμός παραδείγματος χάρη χρειάζεται. Αυτό ήδη δουλεύει. Θέλει κάποια, να μην λέμε για κάτι που δουλεύει, ο βιολογικός δουλεύει. Δουλεύει. Θέλει κάποιες παρεμβάσεις. Μάλιστα. Δεν έχει κόστη αυτά, δηλαδή γι' αυτό λέμε ότι θα το κάνουμε. Το μέλλον είναι η Θεσσαλονίκη που λέμε, λέει, είναι μια λέξη που πιάνει πάρα πολλά θέματα. Αρκεί να πεις ότι θα βάζω σε μια προτεραιότητα και θα το υλοποιώ. Δεν είναι δύσκολο. Είναι πανεύκολο, αρκεί να θέλουμε, έτσι. Και εμείς θέλουμε. Είπαμε θα το κάνουμε, λέει ο κύριος Υπουργός. Έχει σημασία. Θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη, η παραλία της Θεσσαλονίκης να είναι προσβάσιμη και για τον κόσμο από τη Λεωφόρο Νίκης, όπως είπα, και να φτάνει μέχρι τη Μηχανιώνα, δηλαδή αυτή την ομορφιά. Να περνάει από Αρετσού. Ξέρεις ότι εμείς στην Αρετσού, στη δικιά μου την εποχή, και νομίζω ότι πρόλαβες και εσύ, κάναμε μπάνιο. Και μαζεύαμε και μύδια πιο κάτω, στη Χαρά που λέμε. Στη Χαρά. Όχι μύδια, χάβαρα. Χάβαρα, Ναι, βγάζαμε από τη γη. Από μέσα από τη θάλασσα βγάζαμε τα χάβαρα, που είναι τα νοστιμότερα μύδια. Εκεί στο Παλατάκι, εκεί, Καλαμίτσα και Καλαμάκι, εκεί που ήταν η... Πάντου Παπαρούνα, τότε. Παπαρούνα, Βέβαια. Πηγαίναμε και κάναμε μπάνιο, ψαρεύαμε εκεί. Εννοείται. Και μια πόλη, η οποία, πάση περιπτώσει,
Παραδείγματος χάρη, οι παραλίες που φτάνουν μέχρι την Περαία, τον Παξέ, την Αγία Τριάδα, είναι αναξιοποίητες εντελώς. Αυτό άμα το είχαν οι Αθηναίοι θα ήταν ριβιέρα σου. Όχι, να λέμε την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αξιοποιηθούν αν δεν φτιάξει το νερό. Που θα γίνει αυτό, θέλει κάποια χρόνια από την ώρα που έγινε βιολογικός. Όταν πιστεύω πούνε ότι το νερό είναι κατάλληλο, εννοείται και θα γίνουν επενδύσεις. Κάνουν μπάνιο πάντως ο κόσμος, δηλαδή από ό,τι λένε φίλοι που... Ανεπίσημα, δεν πρέπει. Δεν πρέπει ακόμα λες, ε? Όχι, αφού δεν επιτρέπεται, ειδικά μέχρι την Αρετσού δεν επιτρέπεται. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια το... Η Πλάζ Αρετσού ήταν η Ρότερη Πλάζ και θα γίνει κάποια στιγμή. Η Πλάζ βεβαίως, είχαν γυριστεί και ταινίες εκεί, θυμάμαι μία με το Βουτσά. Που είχε τη μάνα του εκεί πέρα και την γινόταν. Με την Καραγιάννη. Μπράβο, την Καραγιάννη που είπε μάλιστα για μας που πάση περιπτώσει είμαστε Κωνσταντινούπολίτες και θυμάμαι που είπε για το πόδι της, το είχε μέσα στην άμμο για τα πόδια της μάνας και λέει έλα να με βγάλεις. Γιαγκίνη έγινε το πόδι μου. Γιαγκίνη θα πει πυρκαγιά, πύρωσε δηλαδή στα Τούρκια. Αυτά είναι λίγο αργότερα τα προγράμματα. Τα προγράμματα και τα επίγοντα είναι άλλα. Στο πρόγραμμα του κυρίου Υπουργού, του γερό του Ορφανού, έχει τα προγράμματα στα ηνικηρώτοντα που μου λες είναι η πρώτα η καθαριότητα. Πρώτα η καθαριότητα που είπες από την αρχή είναι βασικό. Η κάδη, βασικό η κάδη μας είναι σε ελεηνή κατάσταση. Η καθαριότητα γενικά. Πρέπει να μπαίνει σε μια πόλη που... Έχει την ομορφιά της καθαριότητας. Να μυρίζει που λέμε το σαπουνάκι. Και όχι όλα τα άλλα. Και ειδικά οι μικρές γειτονιές εκεί, τα στενά και τα λοιπά, γίνεται πανηγύρι από τις γάτες και τα ποντίκια. Είναι δηλαδή... μεγάλο πρόβλημα της καθαριότητας, αλλά και αυτό λύνεται πολύ εύκολα. Και είναι το πρώτο που θα γίνει. Θυμάμαι... Μπορεί να ξεκινήσει με τον κόσμο, τον υπάρχον. Θυμάμαι, Γιώργο, ότι γινόταν ότι εκεί μπροστά στο Λευκοπύργο ήταν τα καραβάκια. Τα οποία πηγαίνανε τον κόσμο απέναντι στην Περαία, στον Παξέ, στην Αγία Τριάδα και στην Αρετσού πηγαίνανε. Τότε δεν είχαμε συγκοινωνίες όμως. Δεν είχαμε, αλλά ήταν. Αν θυμάσαι για να πας ήθελε μια μισή ώρα η συγκοινωνία, τα παλιά λεωφορεία και ένα κτέλο ακόμα ήταν τότε. Ναι. Υπάρχει σκέψη να ξανακυκλοφορήσει. Αυτά δεν λειτουργούν κάποια, αλλά λειτουργούν, δεν είναι. Λειτουργούν, ναι. Ναι, απλώς τώρα όταν θες να κάνεις την βόλτα σου είναι αυτό. Γιατί με το αυτοκίνητο τώρα πηγαίνεις σε ένα τέταρτο αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, αλλά ο κόσμος το αγαπούσε αυτό το μέσο. Υπάρχουν αυτά και αυτό είναι καθαρά ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι ούτε του Δήμου, ούτε όσο συμφέρει σαν ιδιώτη να κάνει μια ανάπτυξη σε αυτό το θέμα θα το κάνει. Όπως γίνανε τα τρία καραβάκια, τέσσερα πόσα είναι τώρα που γυρνάνε τον κόσμο. Όσο ναι. Αυτά δουλεύουν, τόσο θα αυξάνονται. Και άμα γίνει και καμιά μαρίνα που είναι βασικά. Η μαρίνα, γιατί δεν υπάρχουν μαρίνες στη Θεσσαλονίκη? Γιατί ζήτησε και ο φίλος μας ο Ιβάν, αλλά δεν βλέπω κανένας να μιλάει ακόμα, που θα το κάνει κάποια στιγμή μπροστά από το Μακεδονία Παλάτι. Θέλει ανθρώπους να το ψάξουν, να το δημιουργήσουν, να βάλουν ανθρώπους να δουν ότι τους συμφέρει να το κάνουν. Πολλά υπάρχουν. Δηλαδή ποια πόλη με τέτοια παραλία δεν έχει πέντε μαρίνες να πιάνουν κότερα, να έχει κίνηση, να δει. Σε κάθε νησάκι μας αν πας. Και εγώ βάσει της προηγούμενης δουλειάς έχω γυρίσει πολλά νησιά, Γιώργο μου, πολλά νησιά, πια να σου πω, που έκανα χρόνια κιόλας, Λίμνο, Σκύρο, Κρήτη, Ρόδο πολλές φορές. Ποιο νησί δεν έχει μαρίνες για να παρκάρουν μπροστά, δεν το Πειραιάς. Αν πας στην Πειραιά έχει τους μαρίνες. Βέβαια έχει μαρίνα τρομέρη. Είδες καμία μας, μία στην Κρίνη λέει. Τι δουλειά καλά, έχει η Κρίνη. Καλά εκείνη ήταν μια μικρή. Όχι καλό είναι στην Κρίνη. Μικρή είναι, πολύ μικρή και κάτι κοτεράκια μικρά καλό είναι, δεν αλλά έχει. Δεν έχει σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Όταν λέω Θεσσαλονίκη μέσα στο κέντρο εκεί να βλέπει ο κόσμος, να βλέπει ζωή, το βράδυ να γυρνάει, να βγαίνει έξω, να αφήνει λεφτά. Έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Δεν τα θέλουμε. Δεν ξέρω. Μα όταν μου λες ότι υπάρχει ο επενδυτής ο οποίος λέει θέλω να κάνω, βάζω τα κεφάλαια και δεν αιδρώνει το αυτή κανενός, δηλαδή μήπως το ίδιο γίνει και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Η Τούμπα νομίζω ανήκει στο δήμαρχο, έτσι. Εννοείται σαν Τούμπα, αλλά ο χώρος όχι, δεν ανοίγει στον δήμαρχο. Εντάξει, ο χώρος ανοίγει στον ΠΑΟΚ, εντάξει. Πάει αυτό, έχει λήξει, όχι, έχουν λήξει αυτά. Από ό,τι ξέρω έχουν λήξει. Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι
είναι να μπει, από ό,τι ξέρω εγώ που τα μελετάω έτσι περισσότερο, γιατί για τον ΠΑΟΚ τα μελετάω, είναι θέμα να, το προεδρικό διάταγμα που καταχυρώνει το έργο να μην σταματάει, γιατί δεν μπορεί να, ο άλλος να βάλει 100 εκατομμύρια και να του πούν σταματάει το έργο. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι, εάν θα ψηφιστεί στη Βουλή και υπογραφεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόεδρο, τελείως. Ναι, μετά δεν σταματάει. Μετά δεν υπάρχει δηλαδή να κάνει ο άλλος ένσταση και να σταματήσει το έργο μέχρι να εκδικαστεί. Και αρχαία να βρεθούν, μπορείς να τα καλύψεις και να τα κάνεις προσβάσιμα και ας είναι στα υπόγεια. Καλά τώρα, άμα βρεθεί ο ναός του Διός, ας πούμε, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Μπορεί να το κάνεις για άλλο όπως είναι έξω. Αν πας στο Βέλγιο, αν πας στις Βρυξέλλες κτλ. Θα δεις όλα τα αρχαία είναι από κάτω. Τα βλέπεις, περνάς από πάνω και πατάς και το βλέπεις. Και υπάρχει, και αν είναι μεγάλο, υπάρχει και σύραγγα για να μπαίνεις μέσα να το θαυμάσεις από κοντά όσο κοντά μπορείς. Όπως έγινε το μετρό των Αθηνών, πραγματικά. Έτσι, δηλαδή σε σταθμούς βλέπουμε. Και το δικό μας. Θα μπορούσε να γίνει έτσι. Το καθυστερούν τώρα. Αυτά είναι άλλα θέματα που να μην μπλέξουμε με όλη την πολιτική και αρχίζουμε και κριτικάρουμε όλους αυτούς που τα καθυστερούν. Γιατί έτσι θέλουμε. Έτσι θέλουμε. Μάλιστα. Το κεντρικό κράτος που λέμε είναι. Αυτά είναι. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει επιβιδίσει. Πώς λέγεται η παράταξή σας? Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον. Και το βασικό το είπαμε, θα το κάνουμε. Όσοι μας πιστεύουν και θέλουν να είναι κοντά μας, να θυμούνται αυτό. Το είπαμε, θα το κάνουμε. Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον. Είναι μια λέξη που είναι πολύ βαθιά και πρέπει να έχεις μεγάλη ευθύνη για να τη λες. Εμείς έχουμε αυτή την ευθύνη και την ευθυξία. Τα πάντα. Θα το κάνουμε. Βασικά όχι εμείς, ο Γιώργος Ορφανός, ο πρώην υπουργός. Και αυτό και δεν μπήκε στην πολιτική. Θέλει να κάνει κάτι για την πόλη του. Τελείως. Έχει ζήσει 4 τετραετίες σαν βουλευτής, έχει κάνει 2 φορές 3 υπουργός. Δεν θέλει. Και υπουργός αθλητισμού έκανε ο Γιώργης και είναι και φίλος δικός μου. Και υπουργός και Βορειοελλάδος. Και Βορειοελλάδος και έχει κάνει πολλά έργα. Ας κάτσουν να τα μελετήσουν αυτοί που θέλουν να ξέρουν κάτι για μας. Και θα δουν τι αξίζει. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι το μέλλον και ό,τι λέμε θα το κάνουμε. Εμείς εδώ από το σταθμό, λίγο πριν από τις Γιώργο, εκλογές. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ να πιούμε ένα ουζάκι. Θα πιούμε και το ουζάκι και θα τα πούμε και μια φορά ιδιαίτερο. Ακόμα εδώ στο σταθμό που θα μας πεις με... Όποτε θέλετε, είμαι πάντα στη διάθεση. Περισσότερα πράγματα για την πόλη μας, γιατί είναι, να σου πω κάτι, μπορεί πολλοί από εμάς πάνω στα νεύρα μας, πάνω στο θυμό μας, καμιά φορά να λέμε και καμιά κουβέντα. Αλλά μόνο τη Θεσσαλονίκη αυτό. Μας την αγαπάμε. Εγώ προσωπικά δεν είχα καμιά ανάγκη να μπλακώ με τέτοια πράγματα. Όμως λέω, πρέπει να σταματήσουμε να διαφωνούμε στα καφενεία. Πρέπει όλοι, όσοι μπορούμε και όσοι πιστεύουμε, να μπούμε σε ένα αγώνα, να βοηθήσουμε από μέσα και όχι στα καφενεία. Με το να λες τη γνώμη στο καφενείο, μένει στο καφενείο. Και κάπου κάποτε θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν να βγαίνουν μπροστά, να μην ισιάζονται, να μην φοβούνται. Γιατί στην αρχαία Αθήνα, ξέρεις, οι αρίστοι, όπως τους λέγανε οι άριστοι, ήταν υποχρεωμένοι να ασχολούνται με τα κοινά. Ήταν ποινικό αδίκημα εάν ο άριστος δεν ασχολιόταν με τα κοινά. Ξέρεις, πάντα όταν έπαιρνα μια μετάδεση, πριν πάω σκεφτόμουν πότε θα ξαναγυρίσω. Στην πόλη μου, στην Άνω Πόλη, που δεν έχουμε κάνει τίποτα. Που εκείνο το κάστρο το ξεκίνησε η Μελίνα Μερκούρη και είπε θα το κάνει την ομορφιά της Άνω Πόλης. Και δυστυχώς ακόμα υπάρχουν 5, 10, 20 σπιτάκια που δεν υπάρχει αυτό που λένε, δεν υπάρχουν 5 φράγκα να τους αποζημιώσουν τους ανθρώπους, να φύγουν, να το δείξουμε όλο αυτό το κάστρο, που είναι ένα μνημείο, και να πηγαίνουμε οποιονδήποτε τουρίστα έρχεται με τα λεωφοριάκια που υπάρχουν, να θαυμάζουν και τα έχουν ακόμα για 4 σπίτια σταματημένο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εσύ, εσύ μιλάς για την Άνω Πόλη, την Ακρόπολη, το γιατί κουλάμε, δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, γιατί εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Εγώ μεγάλωσα άσχετα στο κέντρο και βλέπω τη Ροτόντα, αυτό το ιστορικό μνημείο 1700 χρόνων, που είναι ανέγκυχτο και ανέπαφο εκεί. Να σου πω ένα άλλο που δεν θυμάστε. Στην πλατεία Δικητηρίου επιτρέπεται να είναι ακόμα έτσι, στην πλατεία Δικητηρίου.
Τώρα γι' αυτό πονάει αυτά. Πονάνε, αλλά πρέπει να τα λέμε. Το διοικητήριο, ξέρεις, στα Μάρμαρα βρίσκεται όλο σε μια αποθήκη. Έχουν ενδιαφερθεί... Πόσα χρόνια? Από τότε που τον κρέμισε ο Κούβελας. Χριστέ και Παναγιά. Από τότε. Και Χριστέ και Παναγιά. Εγώ στο τηλέφωνο μου το έχω φωτογραφία και το βλέπω. Δηλαδή δεν πονάς όταν περνάς από εκεί? Δεν πονάω. Εκεί μεγάλωσα και έπαιξα μπάλα και αγάπησα και ερωτεύτηκα. Εκεί γνώρισα τους φίλους μου. Από εκεί κάναμε τις πρώτες εκδρομές. Εσύ ερχόσουν. Εκεί έμαθε μπάλα ο μεγάλος στρατηγός. Εγώ τότε 8 χρονών, 9, είχαμε ένα ψυκτήριο εκεί στην πλατεία δικαστηρίων που λέγαμε, αν θυμάσαι. Πλατεία δικαστηρίων, βέβαιως, μπροστά, εκεί, στη ρωμαϊκή αγορά εκεί. Ο παππούς είχε ένα αναπτυκτήριο και εκεί μεγάλωσα. Κατέβαινα κάθε μέρα και έκανα, ξέρεις, το νέμπορα. 8 χρονών όσο μπορεί να είσαι έμπορας, αλλά ήμουνα. Το είχα από τότε. Και ποιον έβλεπες εκεί να παίζει μπάλα, ρε Γιώργη? Ο Γιώργος ο Κούδας, σου λέω. Ο Γιώργος ο Κούδας, τώρα το λες. Τώρα το λες. Όχι, είπα, εκεί έπαιξε μπάλα, είπα, ο μεγάλος μας στρατηγός. Ήτανε αυτός, έμενε μετά την Καλυθέα, κατέβηκε, έμενε εκεί, ξέρεις, σε ένα στενάκι που βγαίνει στην Αχυροποίητα. Και τότε ήμουν μικρός, δεν ξέρω πού έπαιζε, ας πούμε σαν μπάλα. Ξεκίνησε στην Καλυθέα, γιατί... έπαιζε ο Γιώργος. Στην Καλυθέα, ναι, δεν... μετά έπαιξε στο διοικητήριο στα Μάρμαρα και μετά... Μπράβο. Ο κυρπρόδρομος. Ένας Κωνσταντινοπολίτης, ο οποίος το μαγαζί του ήταν, δούλευε στο Χατζηγιάνγκου, τον Μπαρμπαγρηγόρη. Και ήταν πολύ παοξής. Ο κ. Πρόεδρος μάλιστα μιλούσε και τα ελληνικά λίγο έτσι κωνσταντινοπολίτικα. Είναι αυτός που τον πήρε, τον είδε στην Καλυθέα και πολλές φορές ο Γιώργης το αναφέρει για το... Τον κυρπρόδρομο που τον πήρε και τον πήγε στον πάρο. Έχω μιλήσει πολλές φορές με τον Γιώργο. Έχω μιλήσει όταν έφυγε και πήγε κάτω, τότε που είχε τον παράκι. Ήταν το μόνο πούλμα που πήγε και ήπιαμε τον καφέ μας εκεί, μέσα στον Πειραιά. Ήμουν μέσα στους τρολούς τότε. Πήγαινες εκδρομές? Πάντα. Με ποιο πρακτορείο? Τότε ήταν ο Όλυμπος. Με τον Όλυμπο, μάλιστα. Τι μου θύμισες τώρα, ρε Γιώργη. Τα έχω κάνει όλα, φίλε μου, με τον ΠΑΟΚ, τα έχω κάνει όλα. Μάλιστα. Φαντάσου ότι η Ακρόπολη τότε ήταν το άντρο. Ο θείος 3 χρονών, μου θυμάμαι, όταν με πήρε και με πήγε στο Συντριβάνι. Γιατί το ζήσα στο Συντριβάνι, μα όχι το θυμάμαι, 3 χρονών ήμουνα. Και από τότε κόλλησε το μικρόβιο. Τότε υπήρχαν παππούδες σε Μπορβαλέξ, θυμάμαι, που ήμουν μικρός, που άμα δεν μάθαινε το αποτέλεσμα, δεν του βγαίνει η ψυχή. Και μόλις έμαθα ότι κερδίσαμε 1-0 τον Ολυμπιακό, Μπιτζίν Πάουκ είπε και πέθανε. Ο παππούς? Ο παππούς. Σώπα, ρε Γιώργη. Αυτή ήταν τότε η Μπιτζίν Πάουκ, έτσι. Ναι, η Ακροπολίτης ήταν, ξέρεις, μια προσφυγική περιοχή. Όλη η γιαγιά είχε έρθει από τη Σμύρνη. Και ήταν όλοι Πάουκ. Τι θα ήταν, προσφυγία. Μπιζίν Πάου, για όσους δεν γνωρίζουν, θα πει ο δικός μας ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι, Μπιζίν Πάου και τελείωσε. Δεν έβγαινε η ψυχή αν δεν μάθει το αποτέλεσμα. Πουλάκι μου. Θεός χωρίς τον παππού. Να είσαι γερός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σου, πάρα Γιώργη. Καλή επιτυχία. Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ορφανό. Και όπως λέμε, όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Χάρης του Θεοφράστου, το αν θα το ψηφίσω, θα το σκεφτώ. Όσοι μας πιστεύουν, τους στέλνουμε δίπλα μας. Έγινε. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας έκανε ο Γιώργος ο Κουσουρής για την αεροπορία και πάνω απ' όλα αυτά το οποίο μας είπε ήταν για την τρέλα και την αγάπη που έχουν αυτά τα παιδιά που πετάνε κάθε μέρα στο Αιγαίο και μας φρουρούνε μέρα και νύχτα με τα φτερά τους απλωμένα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε με ανοιχτές γραμμές. 2-31-0-287-888. 31-0-287-888. Αίτητες ρε κουφάλες. Καλά, θα μας τρελάνετε. 2-31-0 287 και 3 οχτάρια.
πάνε και διαφημίσει. Σήμερα το κάναμε American Bar. Ορίστε! Γέροντά μου, σοφέ! Πού είσαι, πουλάκι μου! Και το σοφό, σοφό, ταξιδεύω και σε σκέφτομαι. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει, πώς το λέει, οδηγώ και σε σκέπτομαι. Αλλά είναι ένα γελίο είναι, ναι. Γελίο, άστο, άστο. Καλά έχουμε το φούμα αφού μας τα βοτσάρα. Ξέρεις ποιο θέλω. Έτσι. Τα ωραιότερα θα σου είχα αγορασμένα. Για τον Ιβάν Σαββίδη, δώρο ρε φίλε. Μας έκανε καλά το στρατηγό μας ρε φίλε. Το γνώρισε στο Μάκι. Ένας αυτός και ένας ο Μέγας Αλέξανδρος που μας είχε αίτη τους άλλους Μακεδόνες. Αίτη τους, ναι. Ο Ιβάν Σαββίδης, σαν άλλος Μέγας Αλέξανδρος ρε φίλε, μας έχει αίτη τους να πούμε. Ναι ρε εσύ, τι πράγμα είναι μέσα στους παοξίδες ρε. Ήθελα να Γιώργο, κάνω... Γιώργο θα τα πάρω φέτος. Όλα. Το πιστεύω πλέον. Να πάρω... Όλα ρε φίλε. Να πάρω την άλλη γραμμή να μην περιμένει και να πούμε και δύο κουβέντες μαζί. Άντε πάρε. Έλα ο επόμενος, ορίστε. Έλα Γιώργη. Καλώς το να. Πασχάλη Ολυμπιακάρα. Γεια σου ρε Πασχάλη Ολυμπιακάρα. Και... πλέον. Χαιρετώ και το Γιαννιτσό. Και το Γιαννιτσό εδώ δίπλα. Που δεύτερος εκεί. Το Γιαννιτσό φίλε θα το σκέφεσαι. Διότι ότι δεν φοράς αρίκι να πούμε στο Γιαννιτσό οφείλεται να πούμε. Λοιπόν. Να βρεις αλλά την πόλη. Νικόλα. Θα τη λέω λέγεται Γιαννιτσό να πούμε. Νικό, 3 η ώρα. Έλα. Στο TV 100 έχει την K15 Παοκάρης. Παοκάρης. Να είναι... Γι' αυτό θέλω... Θέλω να κάνω μία αμνία, ναι. Όχι για τους δικούς μας αθλητές, οι οποίοι είναι πρίγκιπες. Θέλω να κάνω μία αμνία για τους αθλητές του Άρη, αυτά τα χλωμά παιδιά μέσα στα εισαγωγικά και για τους πατεράδες τους, ένα τεράστιο respect, γιατί ο αγώνας που κάνανε για να φτάσουν στον τελικό, μόνο όσοι ξέρουν, όσοι έχουν παιδιά, σε αυτή την κατηγορία χτίσανε το γάλα της μάνας τους για να φτάσουν εδώ που φτάσανε με τεράστιες δυσκολίες, υπερπροσπάθεια και εγώ σαν Νίκος τους σέβομαι απεριόριστα και ό,τι και να γίνει σήμερα τους εύχομαι στη ζωή τους να έχουν το καλύτερο γιατί είναι πραγματικά λιοντάρια, πραγματικοί αθληταράδες και τους γουστάρω απεριόριστα γιατί βάλανε πλάτη σε όλα τα οικονομικά προβλήματα που έχει η ομάδα τους και σήμερα κάποιοι αργιανοί χαμογελάνε. Εγώ τους σέβομαι απεριόριστα αυτά τα παιδιά. Πραγματικά φίλε Γιώργο. Λοιπόν, 3 η ώρα στο TV 100 θα το έχει απευθείας. Θα το δούμε αυτό και θέλω κι εγώ με τη σειρά μου πρώτα. Να πω σε όλους αυτούς που θέλουν να πάνε να καμαρώσουν τα νιάτα της πόλης μας και όχι μόνο, να σεβαστούν τον αντίπαλο. Συλλαμία είναι ρε Γιώργο. Θα πάει κόσμος. Πάει να δει. Εγώ, αν ήμουν λίγο μικρότερος, θα έπαιρνα την παρέα μου και θα πήγαινα. Πού να ξαναδείς τέτοιο μάτς. Και πραγματικά ο Άρης, ο οποίος φημίζεται ότι βγάζει παίκτες από τα σπλάχνα του, όπως είπε και ο Νίκος προηγούμενα, αυτή η ποδοσφαιρία, αυτή η φουρνιά έχει γιγαντωθεί και παίζει τον τελικό του κυπέλου στην ηλικία του στην Ελλάδα χωρίς να έχει τις μεγάλες προμήθειες που δίνει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Μεγαλώσανε και ανδρωθήκανε και φτάσανε εδώ που φτάσανε με την αξία τους, με το πάθος τους και με τη βοήθεια των γονιών τους. Τους λοιπόν. Δίνω λοιπόν θερμά συγχαρητήρια και θέλω από όλους αυτούς που θα πάνε εκεί να συμπεριφερθούν με μεγαλείο στον αντίπαλο. Με και σοβαρότητα. Και οι δύο ομάδες φίλε Γιώργο αξίζουν απόλυτο σεβασμό γιατί και τα δικά μας τα παιδιά αποτελούνται από την αφρόκρεμα του ελληνικού πρωταθλήματος στην κατηγορία αυτή. Θα σου πω κάτι το οποίο δεν είναι υπερβολή. Η K15 αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ μπορεί να σταθεί άνετα στη Β' Εθνική. Οι ταχύτητες, τα κορμιά, η παιδεία που έχουν πάνω στο ποδόσφαιρο είναι τόσο γρήγορο
που πολλές φορές εγώ, επειδή τα έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, μπερδεύω αν και στη μεγάλη ομάδα μπορούν να κάνουν τέτοιες σε έμπνευση κινήσεις. Νικό. Αλλά υπάρχει από εκεί και πέρα και η τεχνική παιδεία, ο ΠΑΟΚ δουλεύει σε ευρωπαϊκά πρότυπα, δηλαδή πέρα ότι, ότι είσαι καλός αθλητής και ξέρεις μπάλα, πρέπει να μάθεις και πώς παίζεται το ποδόσφαιρο. Δηλαδή Νικό. Πώς εσύ θα αφήσεις τον εαυτό σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα κινείσαι για να, να κερδίσεις. Παρακαλώ τον Πασχάλη. Νίκο, επειδή είδα και τα δύο τα μάτς, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Άρης Παναθηναϊκός. Εγώ και εγώ είδα το Άρης Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εδώ βλέπεις πραγματικό ποδόσφαιρο χωρίς παρατράγουδα, χωρίς τίποτα. Έβλεπες ένα πραγματικό ποδόσφαιρο. Παίζουν μπάλα χωρίς να σκέφτονται καθυστερήσεις, ιστορίες, κλουσιές. Και αν είδες, άρχισε ο Παναθηναϊκός, κάποια παιδιά που κλαίγανε, πήγανε οι Αργιανοί και τους εγκαλιάσανε και... Αυτό είναι το νέο ήθος του Έλληνα. Τα παιδιά της κρίσης, Γιώργο. Τα άκουσε με λίγο. Τα παιδιά της κρίσης, να ξέρεις, έχουν πολύ διαφορετικό ήθος από το δικό μας. Μακάρι. Ξέρουν και να αναγνωρίζουν είναι... και είναι... Είναι και η ηλικία τέτοια, επειδή τα παρακολουθώ, σου λέω, από πολύ κοντά, και ο γιος μου είναι σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή είναι πιο μικρός βέβαια από αυτά τα παιδιά, αλλά Γιώργο είναι αυτή τη στιγμή πως το Αετόπουλο ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη του πτήση στη ζωή του, έτσι και αυτά τα παιδιά δοκιμάζουν τα φτερά τους και το όνειρό τους είναι να παίξουν ποδόσφαιρο σε μεγάλη κατηγορία, σε μεγάλη ομάδα, είτε Άρης είτε Ολυμπιακός είναι ΠΑΟΚ. Έχουν τέτοια πίστη μέσα στην ψυχή τους, έχουν τόσο φωτιά μέσα τους, γιατί Γιώργο έχουν δαπανίσει όλη τη ζωή τους στο να μην ξενυχτάνε, στο να μην πίνουνε, στο να μην κάνουν αυτά που κάνουν τα παιδιά στην ηλικία τους, έστω και με τις, και με τις γκομενούλες τους ακόμα είναι περιορισμένα σε κάποια πράγματα και οι θυσίες τους είναι τόσο μεγάλες μπροστά στο μεγάλο τους όραμα που μια αποτυχία παραδείγματος χάρη όπως είχε ο Παναθηναϊκός εχθές με τον Άρη είναι φυσιολογικό επόμενο να υπάρξει το κλάμα. Πάντως ήταν καλύτερος υπάρχει... ο Άρης από τον Παναθηναϊκό παρόλο που προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός. Νικό, έλαγα Πασχάλη. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι ότι εδώ και δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ βγαίνει πρωταθλητής, είχε βγει ο Άρης, κάποια στιγμή βγήκε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν είδαμε παιδιά στις πρώτες ομάδες. Από αυτά τα παιδιά, ένα παιδί δεν είδαμε στην πρώτη ομάδα. Και βλέπουμε τους ξένους που έρχονται και... Νομίζω εδώ δεν πρέπει και να υπάρξει και μια συμφωνία μεταξύ, γιατί απαγορεύεται από τους νόμους της κοινής αγοράς οι περιορισμοί, όμως επιτρέπεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, εάν θέλουν και προσυπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό οι ομάδες, τουλάχιστον κάποιοι παίκτες, ρε φίλε, να είναι Έλληνες μέσα. Άκουσα να δεις, Γιώργη. Είναι καθαρά πρόβλημα, Γιώργο, πολιτείας και θέσπιση κανόνων. Δεν γιατί... γίνεται από την πολιτεία, είναι... δεν ακούς, ρε, Πόντιε. Δεν το καταλαβαίνεις ότι απαγορεύεται. Λοιπόν, μόνο κατ' έλα, λέγε Πασχάλη. Λοιπόν, ο τροματοφύλακας του ΠΑΟΚ ο μικρός. Ο Παπαδόπουλος. Όχι βρε. Ο Μελισσάς. Αυτός που πάει στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό. Ο Σαμπάνης. Ο Μάριος Σαμπάνης. Σαμπάνης. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι φίλος του γιου μου. Λοιπόν, έχει, όταν υπέγραψε, υπέγραψε ότι θα έχει ορισμένες συμμετοχές. Τι λέει ρε φίλε. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει ρε πουθενά αυτό το πράγμα που λες. Ποιος το είπε σένα. Εγώ στο λέω. Ξέρεις πόσοι παίκτες από την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Το λέει έχουνε... ο Νίκος πολλές φορές αυτό και κακός που γράφουν τέτοια. Τι θα πει, δηλαδή δεν θα είσαι καλός για να παίζεις. Κακός. Κακός, καλός που γράφουν. Λοιπόν, παρόλα αυτά το παιδί δεν το βάλανε. Είχε όλη την ευχαίρεια αν ήθελε να το προσβάλει και να μείνει ελεύθερος. Παρόλα αυτά. Δεν το πρόσβαλε και έμεινε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Τώρα στον Παναθηναϊκό λοιπόν, δεν θα πάει. Πώς έμεινε στον ΠΑΟΚ. Τι πράγμα. Αυτός όχι, έμεινε στον ΠΑΟΚ.
παρότι θα μπορούσε να κάνει προσφυγή, είδαν ότι δεν έχει μέλλον πλέον. Εδώ δεν έχει μέλλον ο... Νομίζω, ωραία, 2 εκατομμύρια μεταγραφή και 500.000 συμβόλαιο, δεν έχει έναν αγώνα φέτος. Μπράβο. Εδώ δεν έχει μέλλον ο Ρέι, θα έχει μέλλον ο Μάριος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το παιδί έμεινε, είδε ότι δεν έχει πλέον ιστορία, είναι μεγάλο ταλέντο και θα πάει στο Παναθηναϊκό. Τώρα τι θα κάνει εκεί είναι άλλη ιστορία. Πήγανε κι άλλοι εκεί πέρα και χτυπάνε ακόμα το κεφάλι τους. Πώς το λέγανε αυτό το χάφρε, Νίκο, που πήγε. Τσαλδάρης. Τσαλδάρης. Ναι, αυτός το παλικάρι, αυτό βγάζει τραυματισμό σε αυτό τώρα, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το θέμα ποιο είναι, ότι πρέπει οι διοικούντες και οι δικοί μας, οι πρόεδροι, να λένε ότι ας κάτι λέει το κράτος, ότι θα έχουμε 4-5 ξένους. Άμα το πούνε μεταξύ τους, τελείωσε. Βρε, γι' αυτό λέω ομάδα, στον Νίκο, ότι δεν μπορεί να επέμβει το κράτος και να υποχρεώσει. Στην ομάδα, σαν ανάλογα με τα λεφτά σου, Ιβάν... Στο κύπελο πώς υποχρεώνει, ρε Γιώργο. Σε υποχρεώνει να έχεις υποχρεωτικά 2 παίκτες. Αυτό είναι τη ΣΟΕΦΑ εντολή, δεν είναι του ελληνικού κράτους. Νικό. Είναι τη ΣΟΕΦΑ, αλλά θα μπορούσε να θεσπιστεί από την ελληνική πολιτεία και να γίνει ο ΠΑΟΚ Μπ, ο οποίος θα μπορεί να ανεβαίνει μέχρι Β' εθνική κατηγορία. Να κλείσει ο Πασχάλη. Λοιπόν, ένα λεπτό, να πω 2 τελευταία και κλείνω. Λοιπόν, η κάθε ομάδα μπορεί να έχει 15 ξένους αν θέλει, εφόσον έχει το χρήμα, αλλά να έχει δικαίωμα να παίζουν μόνο οι 5. Από τους 15 να παίζουν οι 5. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, τότε γιατί να πάρω 15 άμα είναι να πάρει, παίζουν οι 5, θα πάρω 8, ρε φίλε. Βρε, έχω χρήμα, βρε, είμαι Ιβάν. Μάλιστα. Έχω χρήμα. Μάλιστα. Και παίρνω 10, αλλά χρησιμοποιούν οι 5. Πες και λοιπόν, το δεύτερο. Και το τελευταίο, όταν μιλήσεις με τον διαφημιζόμενο σου. Τον Κουσουρή, τον Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, όταν άκουσα τη διαφήμιση και άκουσα το επίεθρο, αμέσως στο μυαλό μου πήγε στην Άνω Πόλη. Λοιπόν, τώρα με τη συζήτηση που είχες, μου είπε ότι είναι η Άνω Πόλη, με την πρώτη ευκαιρία μάθε αν είναι ο πατέρας του, λεγόταν Κώστας, Κωνσταντίνος. Είναι ο θείος του ο Κώστας. Α, θείος του είναι. Ναι, τελικά. Πήρα τηλέφωνο όταν μου είπες, πήγα και ρώτησα, στην πορτάρα το Παντοπολείο το είχε ο Κώστας ο Κουσουρής, ο οποίος είναι θείος του. Α, μπράβο, εντάξει, έγινε. Να σε λοιπόν... καλά, γεια σου Πασχάλη, να πάρω την επόμενη γραμμή, ορίστε. Ορίστε, πού να περιμένει ο άνθρωπος, έλα Νίκο. Α, νάτος. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να παρέμβω στη συζήτηση. Βεβαίως. Γιατί πάλι συζητάμε αυτό το θέμα των Ακαδημιών. Νομίζω πριν λίγο καιρό είχε βγει κάποιος στην εκπομπή σας, ο οποίος είχε αναλύσει, το ήξερε το θέμα και είχε αναλύσει ακριβώς τι γίνεται. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, βεβαίως. Λοιπόν, ο οποίος τα είπε ο άνθρωπος πολύ εμπεριστατωμένα. Έτσι. Τώρα εντάξει, είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο μόνο με πρωτάθλημα Β' μπορεί να λυθεί, λογικά, αλλά δεν νομίζω ότι οι ομάδες της Super League μπορούν να σηκώσουν όλες. Έτσι, μπράβο ρε φίλε, πες το, γιατί μπορεί να το... Να μπορεί, αυτό που ήθελα να μιλήσω με τον Νίκο, ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μπορεί να κάνει την ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ Β' ή ο Παναθηναϊκός, αλλά θα μπορέσει, ας πούμε, ο Ηρακλής που του χρόνου θα ανέβει πρωτοθώς στην πρώτη εθνική, να κρατήσει άλλους 25 παίκτες και να τους πληρώνει. Παίκτες οι οποίοι ενδεχομένως αν έχουν την αξία να μπορούν να πάνε σε μια άλλη ομάδα. Δηλαδή να σηκώσει τα βάρη από 2 επαγγελματικές ομάδες. Μπορεί ο Ατρόμητος Αθηνών, μπορεί η Παναχαϊκή, βεβαίως. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Εμείς σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, φίλε Γιώργο και αγαπητέ κύριε που πήρατε τηλέφωνο στην εκπομπή, δεν θέλουμε να υπάρχουν 18 ομάδες οι οποίες θα είναι ΠΑΟΚ Β' ή Ολυμπιακός Β'. Αυτή τη στιγμή τα πνευμόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου από πιτσιρικάδες και από ακαδημίες που μπορούν να παίξουν στα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι 4. Βαριά 5. Εγώ θέλω λοιπόν η ΚΑΠΑ Β' του Ολυμπιακού που θα είναι από 15 έως και 19 χρονών, να πάει στη Βέρεια, να πάει ξέρω εγώ στον Πύργο, να πάει ξέρω εγώ σε μια ομάδα Β' εθνικής, σε μια έδρα καυτή. Και από εκεί πέρα μέσα
και από εκεί πέρα μέσα να ανδρωθεί. Να ακούσουμε, άλλωστε, να ακούσουμε άλλωστε, τον άνθρωπο και, που και κλείνω με αυτό, ναι, ναι. Και κλείνω με αυτό για να απαντήσω ο κύριος. Ό,τι φρέσκο και νεανικό υπάρχει έχει μοιραστεί σε αυτές τις 4-5 ομάδες από ταλέντο. Ναι. Κοίταξε, Άρης, εγώ λέω το εξής, δηλαδή τι να μπουν αυτές οι ομάδες στη Β' Εθνική. Αυτό λες, στην ουσία όταν λες να πάνε στον πύργο, να πάνε ξέρω εγώ στο τέτοιο, θα πρέπει να μπουν στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Βεβαίως. Ναι, αλλά έτσι θα μπουν μόνο 5 ομάδες. Ας είναι μόνο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ολυμπιακός ας πούμε. Και οι υπόλοιπες ομάδες... Τηλεοπτικά θα παίρνουν αυτές. Πώς? Τηλεοπτικά δικαιώματα θα παίρνουν. Βέβαια θα παίρνουν όταν θα έχουν από πίσω όλους εμάς που θα τους βλέπουμε. Αλλά ναι, είναι δίκαιο αυτό ρε φίλε. Μην γίνεται μία... Μην είναι, Γιώργο, εάν θέλεις να δεις δεξί μπακ στην Εθνική Ελλάδος, εάν θέλεις να δεις center force στην Εθνική Ελλάδος, θα πρέπει αυτά τα παιδάκια να τα ψήσεις, να περάσουν από το αγροτικό, από τις έδρες, τις καυτές, της Β' Εθνικής που πέφτει κλωτσιά σύννεφο, που ορμάνε στα κάγκελα για να ψηθούνε, ούτως ώστε να αποκτήσουν αντισώματα και να μην καίγονται όταν έρχονται άγουρα στις μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, παιδιά, και περνάνε από τα 20 παιδάκια μόνο ένα. Συγγνώμη. Ας φτιαχτεί λίγο το πρωτάθλημα της Super League. Να μπει το VAR. Να ξέρει ότι ο άλλος το παιχνίδι παίζεται 50-50. Έστω 55-45. Έτσι, ας φτιαχτεί η Β' Εθνική που γίνεται το έλα να δεις. Έτσι, μιλάμε για τους δύο βασικούς κορμούς. Λοιπόν, και μετά, όταν τα κάνεις όλα αυτά και φτάσεις σε ένα τόπο επίπεδο, μπορείς να κάνεις και τα υπόλοιπα που λες. Να κάνεις και Β' και Γ' και Δ' και Ε. Ναι, βέβαια, εδώ, άμα δεν φτιάξεις έτσι, πρώτα το, δηλαδή, τα θεμέλια, πώς θα πάνε να κάνεις τους. Εδώ δεν φτιάχνει τη βιτρίνα. Μα αυτά είναι τα θεμέλια ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε ότι αυτά είναι τα θεμέλια. Ήδη βλέπουμε στο φετινό πρωτάθλημα ότι πέρα από κάποια λάθη, ας τα πούμε ανθρώπινα, η διαιτησία δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες διαιτησίες. Υπάρχει ομάδα Β' Εθνικής που μπορεί να παίξει Champions League? Όχι. Γιατί... λοιπόν, άρα δεν είναι αυτά τα θεμέλια. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο Σέρες, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αθήνα κλπ. Έτσι είναι παγκόσμιο. Ποιος είναι ο στόχος των ομάδων της Super League? Έτσι, να έχουν οικονομικά έσοδα. Για να μπορούν να εξέλθουν. Αυτός δεν είναι. Λοιπόν, πού θα τα βρουν τα λεφτά αυτά? Ή από εισιτήρια λέμε τώρα. Λοιπόν, από τηλεοπτικά και από εμφανίσεις στην Ευρώπη. Λοιπόν, πώς θα γίνει δηλαδή? Αυτό που λέτε, αν δεν γίνει η Super League, να ξέρετε ο άλλος, η Super League είναι 50-50, η καλύτερη ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι, η δεύτερη καλή παίρνει το κύπελο κλπ. Ανάλογα πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εγώ νομίζω ότι για να ξεκινήσει αυτό θα πρέπει σε πρώτη φάση να συμφωνήσουν οι ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας ότι κάποιοι παίκτες θα πρέπει να παίζουν, δηλαδή να υπάρχει εντεκάδα. Τα λεφτά ρε παιδιά, ποιος θα τα βάλει? Τα λεφτά, όχι, άλλο λέω εγώ. Με 4-5-6 Έλληνες μέσα και 5-6 ξένους. Αν δεν γίνει αυτό, ποιος... Θα τους υποχρεώνει, δηλαδή θα υποχρεώνει, ας πούμε, για παράδειγμα τον ΠΑΟΚ να παίζει του χρόνου Champions League και να βάλει, ας πούμε, αυτό το παιδί που είναι τερματοφύλακας στο Σαμπάνι. Να έχει 5 Έλληνες μέσα. Το παιχνίδι μέσα. Ναι. Στην πορεία μπορεί να γίνει αυτό, αλλά μετά από κάποια χρόνια όταν θα υπάρξει δεν μια ξέρω, καλύτερα, ρε, το σημαντικότερο, το σημαντικότερο πάντως που λέει και ο κύριος και συμφωνώ μαζί του είναι ότι θα πρέπει οι ομάδες της Super League να μην είναι πάνω από 14. Και μιλάμε για ομάδες όπως στην Αγγλία που έχουν και Β και Γ και Δ. Έτσι. Γιατί δηλαδή στην Αγγλία η City έχει 72 ξένους? Γιατί η Αγγλία έχει 80 εκατομμύρια κόσμο και μπορεί να το υποστηρίξει αυτά, ρε παιδιά. Γιατί δεν έχει Άγγλους και έχει 72 ξένους? Έλατε, να βλέπουμε, βλέπουμε δηλαδή τα χαΐρια τους. Αλλά εγώ θέλω να απαντήσω κάτι στον κύριο, ότι από τους 72 ξένους που έχει μέσα, οι μισοί και παραπάνω θεωρούνται γηγενείς, γιατί οι περισσότεροι βγαίνουν από τις ακαδημίες τους. Το θεωρούνται είναι μια τεράστια ιστορία. Είδαμε την τότε. Αγαπητέ μου κύριε, σήμερα εγώ άμα πάρω ένα Γιουγκοσλαβάκι
από φίλε, και το κάνω στις ακαδημίες. Δεν θα θεωρείται γηγενής. Το ίδιο κάνουν και οι Άγγλοι και οι Γερμανοί και οι Ισπανοί. Το ίδιο κάνουν. Τι μου λες δηλαδή τώρα, δηλαδή το σαμπάνι, ας πούμε, να το βγάλουμε στην άκρη και να πάρουμε ένα γηγενή από την Αφρική που είναι καλός. Αυτό μου λες τώρα. Όχι. Λέτε εσείς, είπατε για το αγγλικό πρωτάθλημα, ότι υπάρχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιοι οι οποίοι μπορεί να είναι μαύροι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κτλ. Όχι, δεν λέω, λέω ότι δεν είναι το 80% των παιχτών, έτσι, ναι, που θεωρείται ότι του κορυφαίου πρωταθλήματος είναι, δεν είναι Άγγλοι. Δεν είναι Άγγλοι, αλλά όχι, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο, ναι, ο Αγκμπομ είναι, ας το πούμε, Νιγηριανός. Δεν θεωρείται, ναι, Νιγηριανός, όμως είναι Άγγλος. Ναι. Οι Άγγλοι θα το θεωρούν δικό τους παιδί, βέβαια. Δηλαδή, ο Καντέ είναι Γάλλος. Δηλαδή, να μην πάρω το σαμπάνι ή τον τάδε από το τάδε χωριό, ο οποίος είναι καλός παίκτης, και να μην τον πάρω, να πάω στην Νιγηρία να βρω τον Νιγηριανό. Όχι, λέει, καταλάβατε. Εντάξει, έτσι δεν κατάλαβα. Μια χαρά κατάλαβα. Δεν έχετε καταλάβει. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι και αυτοί ποντάρουν στις ακαδημίες τους. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, αλλά η διαφορά με αυτούς σε σύγκριση με εμάς, ακούστε λίγο, είναι ότι το παζάρι τους επεκτείνεται και σε άλλες υπήρους. Έτσι. Δηλαδή η Arsenal, ο Άγιαξ, αυτές οι ομάδες... Μα είδαμε Νίκο, ένα λεπτό. Είδαμε, ναι, την Tottenham που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν Ελληνάκια όλοι και από ό,τι μας έλεγε ο speaker που μιλούσε και μάθαμε κι εμείς, ότι η ομάδα της Tottenham, ο ένας ήταν από την Ιγυρία, άλλος από το Κονγκό, άλλος ήταν από την Καράγουα, ένας από την Κίνα, ένας από... Δηλαδή... Οι Άγγλοι όμως αυτούς τους θεωρούν δικά τους παιδιά. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Δεν τους θεωρούν ξένους. Θες να το κάνουμε και αυτό, να το κάνουμε. Δηλαδή αυτό που λες είναι τρεις χειρότερα από αυτό που υπάρχει. Να το ξέρεις δηλαδή. Δεν είπα εγώ ότι ο ΠΑΟΚ να πάει να πάρει από τα Σκόπια αθλητές. Δεν είπα αυτό. Όχι από τα Σκόπια. Είπα, εάν θέλετε, να πάει, να δούμε... Εγώ από την Νιγηρία, ας πούμε. Να πάει, να πάρει. Φύγαμε για διάλειμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ με τον Νίκο. Θα τα πούμε και αύριο, διότι έχουμε να μιλήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Δύο λεπτά, μία ανάσα και επανερχόμαστε. Θα σας πω εγώ κάτι την άποψή μου, κύριε Σύριγο, ξέροντας πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και το πρόβλημα στην Ελλάδα ξεκινάει από τους προέδρους. Δύο στους τρεις προέδρους αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στις ομάδες. Αυτό έδειξε, συγγνώμη, σε διακόπτω ένα λεπτό, ναι, και θα συνεχίσετε, ναι, κύριε Γιώργο. Ναι. Αυτό έδειξε προηγουμένως ο κύριος Φιλάρετος. Από τους παράγοντες είπε ξεκινάει. Ακούσα, και ναι, αμέσως συμφωνείτε κι εσείς. Άλλο εννοώ εγώ όμως. Άλλο εννοώ. Δύο στους τρεις παράγοντες, προέδρους, ιδιοκτήτες ομάδων αυτή τη στιγμή, και στην Α και στη Β, εθνική, δεν πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, αυτός που αναλαμβάνει μια ομάδα, γιατί είναι επιχείρηση, είναι business το ποδόσφαιρο, πρέπει να είναι οικονομικά δυνατός. Τελεία και παύλα. Εγώ θα σας πω το εξής πράγμα. Ο Μυτιλινέος που ανέλαβε κάποια στιγμή τον Ηρακλή και έφυγε, και αυτή τη στιγμή φωνάζουν, λένε, ξέρετε γιατί έφυγε. Γιατί ο άνθρωπος κατάλαβε όταν μπήκε στο ποδόσφαιρο ότι εδώ, για να έχει ομάδα, εντάξει, γιατί το επίπεδό του ήταν υψηλό και ήταν δυνατός, άρα ήθελε η ομάδα του να είναι μέσα στην τετράδα. Σου λέω, για να είμαι μέσα στην τετράδα εδώ, πρέπει να μαλώσω με τη μισή Ελλάδα και με τα μισά κόμματα. Γιατί υπάρχει διεπλοκή. Βεβαίως. Τελεία και παύλα. Και σηκώθηκε, έφυγε. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει δυνατούς επιχειρηματίες, έχουν τη θέληση να αναλάβουν ομάδες, εντάξει, και στη Β' Εθνική ομάδες, αλλά δυστυχώς όμως το κλίμα και το περιβάλλον είναι τόσο άρρωστο, μιλάμε για μαφία πλέον, εντάξει, που δεν γίνεται. Μέχρι έχει, σου λέει, για να καθίσει ο Μυτιλινέος, για να ήταν στον Ηρακλή και να φτιάξει τον Ηρακλή, έπρεπε να έχει αγοράσει εφημερίδες μετά, έπρεπε να έχει αγοράσει δημοσιογράφους, έπρεπε να φτιάξει κανάλια, έπρεπε να έχει να μαλώσει με όλους. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Είναι σύγκρουση με τα συμφέροντα, βεβαίως. Ναι, ποια συμφέροντα. Συμφέροντα ολίγων ανθρώπων οι οποίοι δεν πρέπει να είναι στο ποδόσφαιρο. Οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν. Δηλαδή, μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή, η οικονομική μου άνεση είναι τέτοια που μπορώ να φτιάξω σούπερ μάρκετ να ανταγωνιστώ του σκλαβενιτή. Όχι. Δεν είναι για μένα αυτό. Λοιπόν, ανεβαίνει ο Βόλος αυτή τη στιγμή. Μπορεί ο Βόλος να είναι αυτή τη στιγμή, οικονομικά μιλάμε, όχι σαν ομάδα και σαν ιστορία. Προσέξτε. Ναι, ναι, ναι. Να ανταγωνιστεί. Τι θα περιμένει. Θα περιμένει τα συμβόλαια της τηλεόρασης. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εφόσον από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Όταν θα ξεκινήσει αυτό και θα αναλάβουν οι επιχειρηματίες δυνατοί τις ομάδες,
τότε αυτοί οι επιχειρηματίες μεταξύ τους μιλάνε άλλη γλώσσα. Θα τα βρούνε και τότε θα φτιάξει και το ποδόσφαιρο. Για κοιτάξτε και μετρήστε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των ομάδων όλων. Και κοιτάξτε και στη Β' Εθνική να δείτε τι παιχνίδια παίζονται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να προχωρήσει. Μην κοιτάτε που ο Ιβάν ο πρόεδρός μας αποφάσισε και τα έβαλε με όλους. Διότι εγώ θα σας ρωτήσω το εξής πράγμα. Γιατί λέμε για ποδόσφαιρο και ανεβαίνει το ποδόσφαιρο και, και έχουμε ελπίδες και να πάμε πιο μπροστά και να κάνουμε. Πείτε ότι τα παρατούσε ο Ιβάν μετά από όλα αυτά. Ξέρετε τι θα είχαμε σήμερα. Εντάξει, έναν Ολυμπιακό, βεβαίως, ένα Μελισανίδη, βεβαίως, και όλοι οι άλλοι δορυφόροι. Και τον Αλαφούζο. Και όλοι οι άλλοι δορυφόροι. Και όλοι οι άλλοι και ποιοι θα ανεβαίνουν και ποιοι θα κατεβαίνουν κάθε χρόνο από την αρχή. Έτσι. Είναι στημένο το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό και έπεσε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Διότι αυτοί που μπήκαν κάποια στιγμή στα πράγματα στο ποδόσφαιρο μετά το 90, μετά το 95, αν θέλετε μετά το 2000, λοιπόν, ήταν όλα προσυμφωνημένα. Μια κλίκα μπήκε παντού. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή παλεύει ο ΠΑΟΚ. Και έτσι απελευθερώνεται, εντάξει, να μπορέσουν να μπουν και άλλοι δυνατοί οικονομικά παράγοντες στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο μπορεί να συμμετέχει στο ΑΕΠ μιας χώρας πάνω από 1,5%, 2%, που συμμετέχει και στη Γερμανία, συμμετέχει και στην Αγγλία. Εδώ αυτή τη στιγμή είναι πάρτε όλα. Τι θα πει ξεκινήσαμε πέρυσι, ανεβήκαν οι ομάδες επάνω και δεν συμμετέχουμε εμείς αν δεν βρούμε στην τηλεόραση συμβόλαιο τόσο. Και τους άφησε ο ΠΑΟΚ. Δεν είχαν δικαίωμα αυτό να το κάνουν, να καθυστερήσουν μια εβδομάδα. Έκανε. Δεν είχαν... τι είναι αυτό, πού πας ρε εσύ. Και εσείς μιλάτε τώρα για παίκτες. Ζητούσα να ακούσετε, δηλαδή λες εσύ αυτή τη στιγμή θα πάω και θα κάνω μια εταιρεία αλλά θα παίρνω εκ των προτέρων τα λεφτά. Τι λες ρε μάγκα. Και έχεις από πίσω χιλιάδες ανθρώπους και έχεις μια οικονομία. Τι θα πει δεν πάρω συμβόλαιο τόσο. Φτιάξε εσύ το συμβόλαιο αν είσαι πρόεδρος να σε πληρώνει η Νόβα. Και να του λες κοίταξε να δεις έχω τέτοιο πρωτάθλημα τόσα θέλουμε. Διότι διαφορετικά θα φτιάξουμε εμείς οι επιχειρηματίες όλοι μαζί μας μια δικιά μας Νόβα και θα την πουλάμε και θα μοιραζόμαστε τα έσοδα. Για να δείτε πώς ανεβαίνει. Αλλά ποιοι. Αφού δεν πρέπει να είναι σοπό. Δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος αυτής της επιχείρησης. Και τρέχουν δεξιά και αριστερά. Έτσι αυτό που έγινε πέρσι με είχε βρει και εμένα. Τι θα πει η αδύναμη όλη μα και αυτά και τα λοιπά. Πάμε να πάρουμε συμβόλαιο. Και, που, ναι. Και τι έγινε στο τέλος να σας πω. Τι έγινε. Ομάδες οι οποίες κατά την Νόβα είχαν εμπορευσιμότητα πλήρωσε τα συμβόλαια και οι άλλες ομάδες πήρανε περισσότερα χρήματα. Από το κράτος. Από το κράτος. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Όμως κύριε Γιώργο. Δεν κατάλαβα. Και γιατί το δέχτηκε ο ΠΑΟΚ αυτό. Κακώς το δέχτηκανε. Αν μπει από τη στιγμή που θα πληρώσει το κράτος, δικαιούνται όλες οι ομάδες να πάρουν. Ανεξάρτητα τι συμβόλαιο κάνουν. Αν έχουν συμβόλαιο. Τι θα πει ότι έχει συμβόλαιο εσύ, άρα δεν θα πάρεις. Αφού πήρεις συμβόλαιο εσύ, πάω εγώ στο κράτος και παίρνω συμβόλαιο. Αν θα πληρώσει το κράτος, θα πει το κράτος τόσα δίνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα το μοιραστούν όλοι. Ας έχουν και οι ομάδες συμβόλαιο. Θα πάρουν και αυτές που έχουν με την Νόβα. Από την άλλη μεριά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το ότι το είχε μόνο η Νόβα αυτό το... Όχι, το πήρε λόγω ανταγωνισμού, το πληρώνει ο ΤΕ. Ναι, αλλά λέω, εγώ από τη δικιά μου την πλευρά, το ότι είχε ρηγμένους, γιατί ήταν ρηγμένοι, και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν αυτό ένα ζήτημα μεγάλο, πώς τους αφήνεις αυτούς, μπορεί να είναι αδύναμοι σαν ομάδες. Γιατί ήταν ρηγμένοι, γιατί έχουν καταναλωτικό κοινό πολύ μεγάλο. Ποιο ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Μισό λεπτό. Φέτος πού αποδείχθηκε το καταναλωτικό κοινό. Και αυτοί πληρώνανε την επόμενη χρονιά. Και στα εισιτήρια. Όχι μισό λεπτό. Ποια εισιτήρια. Και πείτε μου τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός πληρώνεται 5,5 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή πληρώνεται περισσότερο από την ομάδα, από τις ομάδες που κυνηγούσαν το πρωτάθλημα. Στην τηλεθέαση, ναι. Ποια τηλεθέαση. Μα δεν έχει τηλεθέαση ο Παναθηναϊκός. Μα προσέξτε, η Νόβα, η κάθε Νόβα που είναι ιδιωτική εταιρεία,
κάνει προβλέπει και κάνει το συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά βάσει προβλεψιμότητας. Ναι, προέβλεψε η Νόβα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει παίκτες. Προέβλεψε ότι θα είναι εκτός παιχνιδιού πρωταθλήματος. Άρα αναγκάστηκε να μοιράσει τα χρήματα σε αυτούς που θα κάνουν πρωταθλητισμό ή που θα κυνηγήσουν. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για την ομάδα του Άρη, γιατί μιλάμε τη Θεσσαλονίκη. Γιατί θα μπορούσα να πω πολλά. Πάρα πολλά. Που είναι πραγματικότητες και αποσυπηρούνται. Λοιπόν, άρα προέβλεψε αυτό. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν μέσα στο παιχνίδι να κυνηγήσει τίτλο ή μέσα στην τριάδα, φαντάζεστε αυτήν θα ήταν η προσφορά της Νόβα. Όχι, αλλά ο Παναθηναϊκός φαντάζεσαι ότι στην τηλεόραση εμένα με βλέπουνε. Μα τι θα πεις σε βλέπουνε, εδώ τι παρακολουθεί ο κόσμος στο ενδιαφέρον. Οι εταιρείες πάνε και διαφημίζουν, γιατί και η Νόβα τα λεφτά που θα δώσει θα τα πάρει από διαφήμιση. Μάλιστα. Θα τα πάρει λοιπόν από αυτούς που θα πάω να διαφημιστώ εγώ, που θα κυνηγάει το πρωτάθλημα. Εκεί θα βάλω, είναι η πρώτη ζώνη. Λοιπόν, και αν θέλετε, θα σας πω και κάτι άλλο. Και ο Παναθηναϊκός που κρατιέται σε αυτή τη φάση, κρατιέται γιατί το θέλουν οι ίδιοι. Άμα δεν μπορείς, κύριε Αλαφούζο, σηκωφύγε. Σηκωφύγε, υπάρχουν επιχειρηματίες που δεν αναλάβουν. Τι θα πει, θέλω αυτά τα λεφτά, να πάρω αυτά τα λεφτά. Θα πάρω την ομάδα, σου αναγνωρίζω, θα τα πάρεις σε 10 χρόνια όπως πληρώνεις το κράτος εσύ σε 10 χρόνια τις υποχρεώσεις σου. Και αυτά τα λεφτά που εγώ θέλω να επενδύσω στην ομάδα, τα επενδύσω φέτος για να φτιάξω την ομάδα. Δεν θα τα δώσω σε εσένα cash σε 12 μήνες και θα βάλω και άλλα τόσα για να φτιάξω την ομάδα μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο. Μάλιστα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε τους όλους. Ένα αυτό. Και δεύτερον, όσον αφορά τις ομάδες υποδομών, είναι κυρίως πρόβλημα όχι των ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό. Όλες οι άλλες οι ομάδες οι οποίες δεν κάνουν πρωταθλητισμό, αυτοί πρέπει να αναπτύξουν τις υποδομές τους. Και από εκεί οι μεγάλες ομάδες να παίρνουν και να αγοράζουν παίκτες. Οι μεγάλες ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, επειδή κάθε χρόνο είναι ο ανταγωνισμός μεγάλος και αλλάζουν τα δεδομένα, με ραγδαίους ρυθμούς τα δεδομένα, η ομάδα των υποδομών δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις των πρώτων ομάδων. Η Λάρισα έχει υποδομές. Η Λιβαδιά έχει υποδομές. Πώς θα γίνει. Από εκεί πρέπει να βγαίνουν οι παίκτες, να δώσουν προσοχή, γιατί αυτοί δεν έχουν τη δαμόκλεια σπάθη του πρωταθλητισμού ή να χάσουν τον βαθμό. Σωστά. Λοιπόν, αν λοιπόν αυτοί δεν κάνουν τις υποδομές για να μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν, οι μεγάλες ομάδες δεν μπορούν. Η Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή έχει μια πενταετία, εξαετία, ούτε ένα παίκτη δεν έχει βάλει στην πρώτη ομάδα. Ναι, πραγματικά. 9 παίκτες είναι, μέχρι και τερματοφύλακα Γερμανό έχει. Πραγματικά. Γιατί, όχι γιατί δεν έχει παίκτες, γιατί φουρνιά. Δεν μπορούσε να παρουσιάσει η ομάδα σου υποδομών την εξέλιξη του λόγω ανταγωνισμού που έχει η Μπαρτσελόνα παγκοσμίως, δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει και να προσαρμόσει τα δεδομένα σου. Έρχεται σαν δεύτερο κύμα από πίσω. Είναι και θέμα τύχης, καμιά φορά βγαίνει φουρνιά, ξέρεις, πώς βγήκε, ναι, του Άγιαξ. Ναι, βγήκε... ένα αυτό. Δεύτερον, θέλω να πω που λέγεται ότι καίγεται ο παίκτης, δεν τον ανεβάζει στην πρώτη ομάδα και όλα αυτά. Κανένας παίκτης καλός δεν μπορεί να καεί. Κάποιος παίκτης, ο οποίος είναι παίκτης και είναι χι επίπεδου και να μην τον αναγνωρίσει η ομάδα και να τον αφήσει ελεύθερο και να πει, θα βρει κάποια άλλη ομάδα και θα δείξει το ταλέντο. Όποιος είναι παίκτης, είναι παίκτης. Είναι τέτοιο το παιχνίδι του ποδοσφαίρου που δεν γίνεται. Είσαι πολύ σκληρός, Γιώργη. Κάποιον να τον κρύψεις, τον παίκτη. Δεν κρύβεται ο παίκτης. Λοιπόν, και ακούω αυτή τη στιγμή και το εξής πράγμα. Και θα κλείνοντας με αυτό, και συγγνώμη. Βεβαίως. Να φύγει, λέει, αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας πω κάτι. Αν ήμουν πατέρας του χι παίκτη, του Σαμπάνι που αναφέρατε, είναι, λέει, δυνατόν να τον βγάλεις από. Είναι σαν να έχω εγώ παίκτη στην Μπαρτσελώνα, να είχατε εσείς, κύριε Συρίγο, στην Μπάγερ Μονάχου, στην Μπαρτσελώνα, στην τότε έναν παίκτη, και επειδή δεν τον. Είναι 20 χρονών, 19, 21, 22, επειδή δεν τον ανεβάζουν ή δεν τον δίνουν να παίξει παιχνίδια, να τον πάρω να παίξει στην Πέρνη για να παίζει. Δηλαδή είσαι στο Ρετυρέ, αλλά δεν είσαι στο Σαλόνι, είσαι στον Προθάλαμο, και θέλεις να φύγεις εσύ να κοιμάσαι στο Σαλόνι του Διαράκη στον πρώτο όροφο. Άρα θα κοιμάσεις σε εκεί σαλόνι. Πού θα δείξεις το ταλέντο σου με τους ανάλογους παίκτες. Γιατί ένας παίκτης για να δείξει το ταλέντο πρέπει να έχει και ανάλογους παίκτες γύρω του επίπεδου. Και φαίνεται σαν παίκτης. Αν δεν έχει, τι θα έχει. Δηλαδή, άκου, λέει, να δείξει. Μα εκεί θα έχει περισσότερες πιθανότητες να καεί. 5 παιχνίδια να πάρω από 90 λεπτά. 400 θα γράψω στο βιβλιογραφικό μου. 450 λεπτά έπαιξα χωρίς να δεχτώ γκολ. Δεν δέχτηκε γκολ όμως, γιατί έχει και καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ ή η Μπαρτσελώνα. Εκεί τι θα πάει.
Δεν πάει να είσαι καλός και άμα φας δύο γκολ τρως κάθε, τελείωσες. Είναι δυνατόν να είσαι στο top και να θέλεις να φύγεις για να πας κάπου αλλού για να παίξω? Αυτά είναι τρελά πράγματα. Αυτά είναι τα παιχνίδια των μανατζαρέων, οι οποίοι οι μανατζαροί παγκοσμίως και ειδικά στην Ευρώπη, οι τροφοδότες των μανατζαρέων και των μανατζαρικών γραφείων, που το ξέρω πολύ καλά αυτό, πιστέψτε το, είναι οι ομάδες υποδομών. Διότι από εκεί βγάζουν το πολύ ψωμί. Ξέρετε γιατί? Γιατί γεμίζουν τις μικρομεσαίες ομάδες με συμβόλαια. Και γι' αυτό και το σμπρώχνουν. Ο παίκτης top γίνεται σκοτωμός. Είσαι παίκτης αυτή τη στιγμή, του πάω και σου λέω πάω να είναι όλο το συμβόλαιο. Ξέρεις τι θα πεις? Ζήτα παραπάνω χρήματα. Και είσαι εκεί δίπλα μου. Θα σε βάλω 4-5. Όχι, θέλω να πάω να παίξω. Ναι, που θέλεις να σε ζητούσε μια ανάλογη ομάδα, προσέξτε, που κάνει πρωταθλητισμό. Ας πούμε Ολυμπιακός που θα έκανε για να παίξεις στον Ολυμπιακό, να πεις παιδιά δεν με βάζει, με αναγνωρίζω και πάω εκεί. Τι σε αναγνωρίζει άλλη ομάδα, η οποία είναι 10 σκαλοπάτια πιο κάτω? Μα για αυτούς κάνεις. Άρα υποβιβάζεις ο ίδιος τον εαυτό σου φεύγοντας. Αυτά και, είναι παραμυθιά. Και είδαμε ότι όσοι φύγανε, κανένας δεν μπόρεσε να παίξει το ίδιο. Σας πω κάτι. Αν μένανε αυτοί και παίζανε έστω και 3 παιχνίδια, σας πληροφορώ εγώ, μεγαλύτερη αξία θα είχαν από ό,τι έχουν στις ομάδες που πήγαν και παίζουν. Ποιος τους παρακολουθεί εκεί? Πού θα δείξουν? Με ποιους αντιπάλους θα παίξουν? Με τις μεγάλες ομάδες θα τρώνε 3 και 4. Τέλος. Μεγάλο κεφάλαιο ανοίξαμε και θέλω να το συνεχίσουμε, κύριε Γιώργο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά μας κάνεις πιο σοφούς, κύριε Γιώργο, όσες φορές παίρνετε τηλέφωνο. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ενώ ετοιμάζεται ο κύριος Μουρελής να έρθει να αντικαταστήσει εδώ τον Γιώργο του Συρίγο, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φίλους που μας... συμπαραστέκονται και επενδύουν πάνω στην εκπομπή για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Κυρίες και κύριοι, η παρέλαση των χορηγών. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, διότι ήδη ο σταθμός ετοιμάζει ένα πολύ όμορφο σποτάκι για ένα καινούριο φίλο που θα είναι από την άλλη εβδομάδα κοντά μας. Πρόκειται για μια παλιά οικογένεια χρυσοχών που δραστηριοποιείται στην Θεσσαλονίκη, όπου μπορείτε να πάτε να ψωνίζετε από εκεί πέρα τα δώρα που θέλετε να κάνετε ή να ψωνίζουν αυτοί που πρέπει να σας κάνουν για βαφτίσεις, για γάμους, για κάποιους επαιτίους. Ο Δαμιανός, ο Τζιτζιδάς είναι κοντά μας και από την άλλη εβδομάδα θα μπορούμε να σας δώσουμε και περισσότερα στοιχεία. Δαμιανός Τζιτζιδάς, φίλος από τα παλιά, από τις πιο παλιές οικογένειες χρυσογών της Θεσσαλονίκης. Κρεοπολία Νιγρίτα με 2 καταστήματα. Στην Ολύμπου 22 και στον Εύοσμο. Στον Εύοσμο. Από αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη δίναμε και για λίγο καιρό ακόμα θα δίνουμε κάρτες έκπτωσης για όλους αυτούς που έρχονται και στηρίζουν το καινούριο μας μαγαζί, την καινούρια μας προσπάθεια, κάρτα έκπτωσης για μέχρι και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Μια πολύ μεγάλη προσφορά των κρεοπολίων Νιγρίτα. Το κομμωτήριο της κυρίας Έφης, Ολύμπου 23, όπου μόνο με 5 ευρώ μπορείτε να πάτε και να φτιάξετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Για άντρες, για γυναίκες, για παιδιά. Με τα πιο καλά ψαλίδια και χτένες της Θεσσαλονίκης, με προϊόντα Σβάρτσκοφ και πάνω απ' όλα με την επιμέλεια της Έφης στο κομμωτήριο Ολύμπου 23. 515-017 είναι το τηλέφωνό της. Το εργοστάσιο κορδέλας και είδη συσκευασίας του Γεωργίου Κουσουρή. Μια οικογενειακή επιχείρηση. Χαιρετώ τη σύζυγο και τις δύο κορούλες του, που πραγματικά μέρα νύχτα εκεί πέρα φροντίζουν για την... να φτιάξουν όμορφα και ωραία πράγματα, ώστε και εσείς να τα πλασάρε, να σας τα δείξουν και εσείς μέσα να βάλετε αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε δώρο. Γιατί όπως είπαμε, σε κάθε όμορφη σημαντική στιγμή της ζωής μας συνοδεύεται από ένα δώρο.
κάθε γάμος, βάφτιση, πάρτι, εκδήλωση και ένα όμορφο περιβάλλον, η εταιρεία Atlas του Γεωργίου Κοτσουρή ομορφαίνει ακόμα παραπάνω αυτές τις στιγμές με κορδέλες κάθε είδους, χρώματος και μεγέθους. Τα σάλωνα τα είπαμε. Τάγραφα! Πού να τρέχεις τάγραφα όταν έχεις άγραφα δίπλα σου εδώ. Πού να πας στην Ευρυτανία. Έχουμε άγραφα και εδώ. Πού? Στο Χορτιάτι. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Φτήμα από Τάγραφα στο Χορτιάτι, www.apopavlatagrafa.gr. Το ξαναλέμε, www.apopavlatagrafa.gr. 2-31-0-622-705. Και η ψαραγορά Αιγαίο, Αγίου Δημητρίου 70 στη Θεσσαλονίκη και Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη 40 και Ανδρέα Παπανδρέου. 2-31-0-695-444. 2-31-0-695-666. Και στην Αγίου Δημητρίου 2-31-214-000. Για τις μέρες της νηστείας έχουμε ειδικά νηστίσιμα, ψαρικά και άλλα εδέσματα. Ελάτε στο Αιγαίο, στις ψαραγορές, στα δύο καταστήματα και εκεί θα ψωνίσετε ό,τι καλύτερο υπάρχει πάνω στα ψαρικά είδη. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αύριο θα είμαστε 11 η ώρα εδώ και έχουμε και τους αγώνες αύριο. Παρακολουθήστε στις 3 η ώρα τον αγώνα του Άρη με το ΠΑΟΚ, τα παιδιά, τα νιάτα της Θεσσαλονίκης, K15, που σήμερα πιστεύω θα μας δώσουν ένα διαφορετικό θέμα. Μέχρι αύριο στις 11, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας!